Καλημέρα. Ρένια, καλημέρα, Ρένια. Πολύ καλό. Ρένια. Ρένια. Τι θέλεις. Ρένια. Ρένια. Μας πάνε πολύ τα χάκι, ρε Ρένια. Σολτάκι είμαστε. Σας πάνε και σας φέρνουνε, Ρένια. Θέλεις εδώ λίγο. Τζόνι. Κορίτσια, πώς είστε. Καλά. Ρένια, κάνε μου μια χάρη, πάνε εκεί στο τραπέζι της κουζίνας. Και φτιάξε να πω. Με καλά. Καλά. Ο Μαζό, πού είσαι ρε Μαζό. Α, καλημέρα. Το 50% μου σε θέλει κυρία. Και το άλλο 50... Το διαβάζω, Φάνο. Εντάξει, γιατί σας το φάνω. Από την αρχή, από την αρχή ένα. Το διαβάσεις πρώτα μόνο. Ναι, με προσοχή να το ανοίξεις. Και το άλλο με το κάτσω για πάρτι μου. Το άλλο 50. Τι λες, μωρέ, δεν θα το δούμε. Όχι, είναι δικό μου. Θα δεις σε λίγο τι θα πάθεις. Άνοιξέ το κιόλας. Λοιπόν, λέει καλημέρα, το 50% μου σε θέλει κυρία και το άλλο 50% μου σε προετοιμάζει για το μέλλον. Το μέλλον. Ιστερόγραφο. Με κάνεις να γελάω κάθε φορά που σε βλέπω. Το χαμόγελό σου είναι ότι πιο όμορφα φορά. Τώρα άνοιξε και το κουτάκι του. Υπόδειγμα. Πάνω. Κάνει να το ανοίξει. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ πλέον χωρίς εσένα. Α, ω. Δηλώσεις! Συγγνώμη, είναι δύο διαφορετικά. Γιατί είναι δύο διαφορετικά. Ναι, γιατί το 50% είναι η κυρία και το άλλο... Ναι, αλλά το ένα είναι 39 και το άλλο είναι 41 τώρα. Το ένα είναι σωστό, η παντόφλη είναι για πλάκα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έμεινα από την πρώτη. 50 και 50. Θα σε φτιάξω. Σε φτιάξω. 50 και 50 που θα μου δώσαμε ένα χ. Σε όλο το Πανελλήνιο. Θα σε φτιάξω εγώ απόψε, θα σε φτιάξω. Νομίζω ότι ξεχνάω. Σου άρεσε τουλάχιστον. Σε φτιάξω. Κάψω. Ξέρεις τι κάνεις. Γιαννάκη, από πού μας έχεις έρθει. Έχω τεράστια όρεξη. Ποιος έχει πολύ όρεξη. Εγώ, φίλε μου. Καλά είσαι. Μου όρεξη θέλω. Μου όρεξη θέλω. Τι ζωή τραβάς εσύ. Τίποτα, κανένα ζωή, αδερφούλη. Α, είπα. Για ζώρια είμαστε τώρα. Προχώρα. Εφοδεύον. Σε θέλει όλη η χώρα. Προχώρη, εφοδεύον. Τι κάνουμε. Γεια σου, Παύλο. Καταρχάς, να ξέρεις, σε αγάπησα μόνο και μόνο που ήξερες αυτό το τραγούδι και το χόρευες. Ποιο τραγούδι αυτό. Είναι το αγαπημένο μου. Το τραγούδι σου κιόλας. Ένα καφέ να πω να ξύνεις καλή εβδομάδα της κοπέλας μας. Καλά έκανες. Αμά. Καλυκάκι. Γλυκάκι. Α, δεν σου μιλάω σαν. Μπράβο, βρε. Αλλά καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο, μπράβο. Πώς δεν είσαι έξω τον καφέ. Τα βλέπω. Ε. Μπράβο. Έτσι, άντρακλάς. Άντρακλάς. Με τα δώρα του. Άνοιξε να δούμε. Κάτσε, περιμένεις ένα σήμερα, να ξέρεις. Εδώ. Δεν περιμένει. Κοίταξε λίγο από μέσα. Έλα να φτιάξω. Μη μας πεις. Σε περιμένει. Γεια σου, Παύλο. Μπράβο, μπράβο. Παυλάρας Power. Έχεις η ομελέτα, κάνεις το Φάνο. Ναι. Εντελώς τυχαία λοιπόν. Τα τριαντάφυλλα σήμερα ήταν ίδια με το χρώμα του φόρεμά της. Αλήθεια. Ρε, κάνεις πλάκα τώρα, ε. Δηλαδή μου κάνεις πλάκα, τις πήγες... Έπεσα μέσα, ρε φίλε. Τις πήγες λουλούδι με μπουγάτσα. Χωρίς μπουγάτσα. Θα αρέσει. Δεν ξέρω αν το άνοιξε. Δεν πρέπει να το άνοιξε ακόμα. Το είχα κλειστό το καπάκι. Τι έχει μέσα. Τριαντάφυλλα. 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 Παύλο, ενθουσιάστηκε. Κοίταξε, δεν παρατήρησα και πολύ γιατί χαιρέτησε και τις άλλες, αλλά είδα ένα βαθύ χαμόγελο. Βαθύ. Βαθύ ήταν, ναι. Διάβαλα μια κουταλιά τεράστια της σούπας καφέ. Θα φτεφάνει τώρα. Θα στρελάνει ο καφές. Ναι. Πάρα πολύ δυνατός. Η Ρένια μου είπε ότι κάτι με περιμένει σήμερα. Τώρα τι δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Τι είπε η Ρένια. Κάτι με περιμένει σήμερα. Να σου πω κάτι, να σου φύγει κάτι το κεφάλι. Κάτι με περιμένει. Εμένα. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση πριν πει αυτό, θες να το πεις. Σου είπε τι θέλει. Λοιπόν, Παύλο, νιώθω πλέον ότι είναι καιρός, γιατί βλέπω σε εκείνο το μπάγκο πάνω ότι όλα τα παιδιά είναι πολύ εντάξει. Μια χαρά είναι τα παιδιά, ναι. Και τα συμπαθώ πάρα πολύ. Οπότε θα σηκωθώ να κάνω αυτό που νιώθω εδώ και 2-3 μέρες. Και ήταν Σαββατοκύριακο. Φιλαράκι μου. Θα φύγεις από δίπλα μου, ρε φίλε. Θα φύγω από δίπλα σου, ελπίζοντας και εσύ μαζί. Θέλω να κάθομαι εκεί και να με βλέπω. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το είχα πει και άλλη φορά ότι θα την έπαιρνα, αλλά μου αρέσει και θες. Έχω βολευτεί πολύ εκεί πέρα πάνω. Κάτσε εκεί να μας βλέπεις τότε. Εσύ, εγώ θα κάτσω εδώ με τα παιδιά μαζί. Αυτό λέω για να φαίνεσαι αρκετά πιο πολύ στο σπίτι, φίλε. Μου αρέσει. Πλέον. Να είσαι έτσι έντονο και. Εγώ λέω να σε κρεμάσω εκεί πέρα πάνω. Πάνω με κρεμάσω. Εκεί δίπλα. Πλέον αυτό ο πάγκο. Αδερφέ,
Αυτός ο πάγκος πλέον έχει καλά παιδιά πάνω, οπότε μπορεί να είμαι μόνος μαζί, γιατί σε συμπαθώ εγώ και όλους. Εγώ να το κάνω όχι, μόνο. Όχι, όχι, άσε, ξεστή. Εγώ να λένε, όχι, όχι, όχι. Την πάρουμε και την βάλουμε εκεί πέρα πάνω. Εκεί είναι καλά, σας βλέπει όλους και σας προσέχει. Από εκεί πέρα ψηλά, να ξέρεις. Φύλακας άγγελος. Έτσι, φύλακας άγγελός σας. Βασίλη, τυχαίο είναι που κάτσα δίπλα σου. Και στο Φάνο. Μάνα μου, ρε. Εκεί στο δέντρο της αγάπης. Στο δέντρο της αγάπης. Εκεί άνθησε η αγάπη του Power of Love, δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε. Μην το κάνεις. Μια πόρτα. Τι κάνουν τα κορίτσια μου. Πώς είναι. Τι στυλάρα είναι αυτή σήμερα. Έχει πάρα πολύ ήλιο, Γιάννη. Ναι, και πάρα πολύ ήλιο, αλήθεια είναι εδώ. Η αλήθεια είναι πως είναι summer τύπος και το ήλιο χωρά όχι μόνο καλοκαίρι. Μα τι είσαι τέλος πάντων, τι έχεις παρουσιάσει σήμερα, αγόρι μου. Τίποτε περισσότερο από αυτό που είμαι. Αυτό είναι κάπου. Να το. Είσαι κούκλος. Είσαι θεός. Αυτό και αυτό είναι κάποια πράγματα. Όχι, κοίτα. Βλέπω ότι θα πάμε ταξίδι τώρα. Πού θα πάμε, θα πάμε το πρωί. Έτοιμα το ταξίδι, μοναχά, για παρετήσου. Τα μεγάλα νησιά του μυαλού και του... Μάλιστα. Εγώ ξέρω και τι κύκλος έτσι. Ετοιμάσαι να βγεις αρχηγός σήμερα εσύ, ε. Το έχω ανάγκη, μια φορά δώσω. Έλα, έλα. Δεν βάζω σήμερα. Δεν βάζω. Γιάννη. Έλα. Αυτό τι είναι. Χυμός. Και η φλούδα. Η φλούδα είναι ζέστη. Και μυρίζει, έχει δώσει, ναι, όντως. Κοκτελάζ, δεν είμαι. Μπράβο, Γιάννη. Έφτιαξα ένα κοκτέιλ. Χωρίς αλκοόλ. Θέματα, έχει βάλει μέσα δηλητήριο. Χωρίς αλκοόλ. Πώς λέμε Virgin Mojito. Προσπαθείς να με μεθύσεις. Προσπαθεί να σε ρίξει. Νυφάλια θέλω να σου πω. Εντάξει. Την είχα δει αρκετά ενθουσιασμένη με τον Ονταρή. Οπότε, από τη στιγμή που είναι 50-50, ας αποφασίσει μόλις άμα το 50 θα γίνει 100 ή άμα θα γίνει 0. Σωστός. Δεν πρόκειται να πει αυτό κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Άμα θέλει, εδώ είμαι να με πιάσει να μου κάνει μια συζήτηση και να μου πει άμα θέλει να το δούμε αλλιώς. Και εσύ 50-50 τη είπε τώρα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει από friend zone. Πλάκα έκανε για το πλάκα έκανε, ε. Πλάκα έκανε. Όταν τα έλεγα εγώ για όλα, υπάρχει πρώτη φορά εσύ. Όχι, κάθετο, είσαι ένα κάθετο. Εγώ, άμα βάλω μια γυναίκα friend zone, δεν βγαίνει. Δεν είχε πει friend zone. Το είπε έτσι νομίζω. Το ξέρω ότι μπορεί να το είπε έτσι. Είμαι σίγουρο ότι το είπε έτσι. Αλλά και αυτό. Να το έλεγε, εγώ πιστεύω ότι για όλα υπάρχει πρώτη φορά, ρε φίλε. Όχι, απλά αυτό που είπα και στον Τερζόπουλο όμως τώρα είναι ότι αν δεν κάνει αυτή κάποια κίνηση να με πιάσει, να μου πει να το δούμε αλλιώς, να το. Όχι σχέση και με βλακίες. Απλά να το δοκιμάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Ότι είπαμε, θα το πάρουμε ήρεμα, θα το συνεχίσουμε. Πραγματικά, 2 μήνες εδώ μέσα είναι η μόνη γυναίκα που μ' αρέσει ο τρόπος της και έχω ερωτευτεί τον τρόπο της. Ούτε το πρόσωπό της, ούτε το κορμί της, ούτε τις κινήσεις. Ρε φίλε, κάνεις. Έχω ερωτευτεί αυτό. Που γνώρισα από τη Ρέγε. Αυτό με το friend zone που είπες που είπες ότι το έκανες πλάκα, εκείνη την ώρα που το είπες φάνηκε σοβαρά. Μα και εγώ γι' αυτό και το άλλο το είπα. Έχει αυτό το πράγμα να κάνει πλάκα, αλλά να φαίνεται σοβαρά. Και εμένα που γύρισε και μου είπε για το σεξουαλικό κομμάτι που μου λέει έκανα μετά, μου λέει έκανα πλάκα, αλλά φάνηκε σοβαρά. Ναι, το ξέρω. Γίνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει... δεν φαίνεται ότι κάνεις πλάκα. Είναι γιατί παίρνω ένα σοβαρό ύφος. Συνήθως όταν κάνεις πλάκα γελάς, λέγω ή κάνεις κάτι. Εκείνη την ώρα επειδή είχε ξεφύγει, αυτό δεν μπορούσα να γελάσω ή να κάνω κάτι. Εντάξει, γενικότερα το έχω αυτό το κακό με το. Άμα κάνω πλάκα να παίρνω σοβαρό ύφος. Δηλαδή από σήμερα τι σκοπεύεις να κάνεις. Ότι ήμουν και την προηγούμενη εβδομάδα. Σ' αφήνω το χρόνο τη. Έχει έναν άνθρωπο που τη διεκδικεί. Συζητάμε ρε και μας αυτό. Μας αυτό πώς είναι. Ναι, αυτό κάνει πάντα ρε. Γιατί θα λίγο θα κάτσει στη συζήτηση για να δεν έχεις μάθει τώρα ένα μισή να την κάνει. Κάτσε δίπλα, αλήθεια, γιατί μιλάει σοβαρά και θα πετάξει καμιά ρουλούμπα τώρα. Σε βλέπω κάπως. Έχεις κάτι ή απλά είσαι έτσι. Όχι, έτσι είμαι, δεν ξέρω. Ίσως. Επειδή δεν σας έχω μάθει ακόμα, είμαι λίγο ακόμα σφιγμένη. Αμήχανη. Λογικό δεν είναι. Όχι. Γιατί. Γιατί να είσαι. Εντάξει, επειδή με νέα άτομα, τα ήξερα. Με τον Παύλο τι γίνεται. Προχωράμε. Θα δείξει. Κοίτα, δεν έχουμε κάτι. Να το ξεκαθαρίσει αυτό. Εντάξει. Γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, όσο γνωρίζεστε, σουάρι. Μισό λεπτό. Αυτό ήτανε. Τώρα τα είδα όλα. Μισό λεπτό. Συνεχίζω, συγγνώμη. Αυτό το μισό λεπτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει να διακόπτω χωρίς καν να κάνω το οτιδήποτε. Εσύ τι λέει, πώς είσαι. Εντάξει, καλά είμαι. Καλύτερα. Πιο, λίγο καλύτερα από εγώ. Εντάξει, είμαι πιο ήρεμος. Ηρέμησα λίγο τώρα. Εντάξει. Γιατί ήμουν, μετά τον καλά ήμουν λίγο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μου κράτησε κάποιες μέρες,
Αλλά τώρα έχω ηρεμήσει, τα έχω βάλει λίγο σε μια σειρά τα πράγματα μέσα στο κεφάλι μου. Καλό αυτό. Έχω κάτσει να δω τι είναι αυτό που θέλω, τι είναι αυτό που με προβληματίζει περισσότερο. Θα ζυγίζω και βλέπω πώς θα κινηθώ, ανάλογα. Το βλέπουμε. Όλα είναι... Φάνο! Στη ζωή. Ναι. Έλα πάνω. Φάνο, έλα πάνω. Τι έγινε, κατέβασε τα του παιδιού, τι και έλα πάνω. Άκου να δεις. Έχω και τα κούνι, εντάξει. Τι έγινε. Σου φτιάξα... Ποιος. Με συγχωρείς, αλλά τι με περιμένει σήμερα. Ε. Τι με περιμένει σήμερα. Έκπληξε από μένα. Η Χριστίνα είναι καλά δίπλα. Φάνο, τι σου έφτιαξε. Να ζω σαν φυλάκια που... Ομελέτα. Κι εγώ αυτό για ποιο το φτιάχνω. Γίνεται. Ε, πού. Στο μάγουλο. Κι εγώ αυτό για ποιο το φτιάχνω. Όχι, στο μέτωπο. Ρένια. Τώρα σε έφτιαχνα πρωινό. Και εσύ έφτιαξε πρωινό στο Φάνο. Α. Ωραία. Ρένια, στο μέτωπο δώσεις. Τώρα τι γίνεται. Νομίζω είμαστε σε μια ίδια ατμόσφαιρα που βρισκόμαστε. Και μόλις τώρα είχα φωνάξει λοιπόν, το Φάνο... Λοιπόν, Παύλο, Τζόνι, Βασίλη, Τερζόπουλε, βοηθήστε. Τι γίνεται τώρα. Τι που της εν τω μεταξύ, λέω Φάνο, έλα να με βοηθήσει λίγο να το κάνω λίγο όμορφο. Το λέει και ο Τσαλίκης. Τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι ώρα να αποχωρήσω εγώ. Μην ξεχάσεις αυτό που σου είπα. Τίποτα δεν ξεχνάω και θα το δεις. Στο μέτωπο. Τίποτα δεν ξεχνάω και θα το δεις σε λίγο. Τρεις μήνες έχεις φτιάξει πρωινό εδώ σε κάποιον, δεν θυμάμαι. Ποτέ. Ρένια, να αποθώ είναι καλό. Μπράβο, η Ρένια. Ρένια μου, όταν λες 50-50, θα έχεις και πρωινό, θα δίνεις και πρωινό. Κάπως έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι αυτό. Καλό. Είναι μια τέτοια ώρα, θα μελέτε το έχω φάει. Όχι, είναι καλό, ναι. Μην ξεχάσεις αυτό που σου ζήτησα. Ναι, φυλάξεις το μέτωπο. Και να θυμάσαι ότι την τρώω, αλλά δεν τρώω αυγά. Την τρώω γιατί είναι από τα χέρια σου. Αλήθεια. Να, είδες. Τι θα σε έλεγα εγώ πριν. Πάω, να τις δώσω. Ναι. Πάνω με έφαγες. Γιατί... Αλήτη. Μα φάνηκε ότι αυτό που είπε στον καλά η Ρένια δεν το είπε τσαπλά για να το πει. Το είπε, ο τρόπος που το είπε ήταν δηλαδή πολύ σοβαρός τώρα. Ισχύει. Και να, που πήρε την ομελετήτσα σου, το καφεδάκι σου. Πώς νιώθεις. Που τρώμε μελέτα στη ζωή μου. Όχι, που σου φτιάξαν πρωινό εδώ πέρα για μια πάρα φορά. Ήρθε η μέρα που θα φας πρωινό και δεν θα το έχει φτιάξει εσύ. Ναι. Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Και θα είναι από τα χέρια σου. Και θα είναι από τα χέρια τη Ρένια. Τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, τι άλλο θες. Τουλάχιστον μου κάνει καφέ για γερό. Το ότι τρώω μελέτα. Και τα χάρηκε. Πού είσαι χαρούμενο. Το χάρηκα γιατί είναι ωραία κίνηση. Ναι, ωραία κίνηση είναι. Ρε. Πώς είναι ωραία κίνηση. Άμα θέλει κάποιο φάτε την, δοκίμασα γιατί δεν τρώω αυγά. Άρα ναι, είναι πολύ ωραία. Άμα με βλέπει η μάνα μου τώρα θα λέει τι κάνει το παιδί μου. 22 χρόνια που το ξέρω δεν τρώει αυγά. Γιατί δεν τρώω αυγά. Γιατί δεν τρώω. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Όχι, δεν τρώω. Πρώτη φορά που φάγες αυγό. Όχι πρώτη φορά, αλλά είναι σε πάρα πολλά χρόνια. Το να φάω αυγά, το όφιο έτσι, ναι. Εντάξει, θα τη το πει τώρα να το ξέρει για να μην σου ξαναφτιάξει. Ναι. Όχι, θα τη το πει να ξέρει ότι, ότι παρότι δεν τρώω αυγά, αυτό έφαγε γιατί... Δεν λέω ότι παρόλο που δεν τρώω αυγά, το δοκίμασα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου με τη Ρένια, το ότι από τη μεριά μου πλέον είναι μόνο φιλικό και ότι αν δεν κάνει κάποιο βήμα αυτή να μου δείξει κάτι διαφορετικό, θα παραμείνει μέχρι εκεί. Το ότι έκανε μια κίνηση που δεν την έχει κάνει μέχρι στο σπίτι, νομίζω και εγώ την τίμησα τρώγοντας ομελέτα από τη στιγμή που δεν τρώω αυγά. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν κίνηση. Τώρα ο χρόνος θα δείξει άμα αυτή η κίνηση ήταν ερωτική ή απλά να ευχαριστώ σε ένα φίλο. Ό,τι κοροϊδεύεις παθαίνεις που λένε. Τα έχω πει από την αρχή του παιχνιδιού αυτό. Εσύ είχες για κανέναν άλλο παίκτη ενδιαφέρον γενικά. Δεν έτυχε. Γιατί ήμουν μαζί. Κορίτσια μου, πού είστε, οπότε μετά ήμουν εκεί. Σου έφερα, τι να κάνω. Μοιραία, Ρένια. Εφόσον οι φίλοι σας έφεραν το πρωινό στο Φάνο. Και εγώ εντάξει, είπα να την κάνω κι εγώ ένα πρωινό. Να φάει. Αγόρι μου, καλά έκανε. Θα σα φιλήσω τώρα, τι κάνετε. Ναι. Αλλά είσαι τι. Βλέπει. Εδώ ήταν. Τι. Άλλο αυτό. Όχι, άλλο αυτό. Αυτό είναι τσάνα. Τι ωραία, παιδιά, πρέπει να αλλάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία, μπράβο. Ωραίο το πορτοκάλι σου πάει. Έρχεται το καλοκαίρι, γι' αυτό η Γκρινά. Μα θέλουμε fit. Ναι. Είμαστε fit. Είμαστε ήδη. Είμαστε πολύ fit. Πώς είσαι, ε? Καλά, εσείς. Καλά. Mistake. Yeah. Κάνεις mistakes. Κάνεις λάθη. Ξέρεις τι θα σου έλεγα έτσι Μαντάρι. Για... Τι. Γνώμη μου, έτσι, απόψε μην το πάρεις τέτοιο. Θα σου πει και ένα λίγο πιο στενά. Μου το έχουν και πει κιόλας. Και μπλούζες και παντελόνια. Δεν το στείλουν τόσο. Α, αυτό, εντάξει. Προτιμούσε έτσι. Όχι, εγώ σου λέω τι θα σου πήγαινε.
Γιατί είναι περίεργο που γυμνάζεσαι και φοράς φαρδιά ρούχα. Δεν νιώθω. Το μπλουζάκι αυτό είναι 3XL. Αλήθεια. Ναι. Φαίνεται ότι είναι τεράστιο. Απλά λες ότι είσαι σε ηλικία γάμου, δηλαδή ότι είναι μια καλή ηλικία αυτή. Απομακρύνομαι από την ίδια όμως του γάμου. Δεν θεωρώ ότι είμαι αντιπροσωπεύει. Τι ωραία μέρα ρε φίλε, πόσο γουστάρ, προτιμούσαν... πόσο χαμογελαστός. Από το πρωί με το χαμόγελο και τη διάθεση είμαι. Μουλωνώ, τι έγινε. Εσύ πραγματικά είσαι μοναχικός. Έλα στο γραφείο μου, παιδί μου. Έλα στο γραφείο μου, λέει. Τρέλα. Χαρικιάς, μπορείς να έρθεις και εσύ στο γραφείο μου. Έρχεται ο Νοντάρης. Έλα να μιλήσουμε λίγο. Τι έχουμε να πούμε, τι θα αναλύσουμε τώρα, για πες μου. Κλείς την πόρτα, μας ακούνε. Τράβα και την κουρτίνα, βλέπουμε. Έχουμε δουλειές. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Απλά για να είμαι ειλικρινής, επειδή μοιάζει μια συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα μου ήθελα να τελειώσω κάποια πράγματα για να ξεκαθαρίσω και εγώ μέσα μου ότι γουστάρω αυτό και το γουστάρω 100%. Γι' αυτό και όταν με βάλει η Μαρία να κάνω τις ερωτικές εξομολογήσεις, την Άννα πήγα και τη σήκωσα εγώ. Δεν μου είπε η Μαρία πάνω σήκωσε. Και όντως εκείνη την ώρα, αυτό που της έλεγα και το μετέφραζα, δεν ήταν μόνο ότι τη μιλούσα. Τη μιλούσα με τα μάτια. Ήταν έντονο αυτό. Απλά κατάλαβα ότι μπορεί να ένιωσα κάτι πάρα πολύ έντονο, να μπορούσε να υπάρξει μια σπίθα. Απλά δεν είχε έδαφος για να αυξηθεί, για να πάρει φωτιά. Το όταν με βεβαίωσε. Στην πλευρά της Άννας. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι με βεβαίωσε ότι όταν λες σε μια γυναίκα κάτι τόσο έντονο. Και πραγματικά το ένιωθα. Το έβγαζα από μέσα μου. Ρε φίλε, η Άννα τελείωσε. Δεν γυρνάμε στα παλιά. Τελείωσε. Όχι, όχι, απλά ήταν για να βεβαιωθώ. Προχωράμε τώρα, προχωράς. Ότι η επιλογή μου που έκανα είμαι εκεί. Και ενώ στη Ρένια είπα απλά δύο κουβέντες, μου χαμογέλασε πίσω και απλά. Ένιωσα διαφορετικά από όταν σου το πω. Ένιωσα απλά ότι αυτό το χαμόγελο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο. Τέλος πάντων, επειδή όμως δεν θέλω να το χαλάσω από τώρα, θα σας το πω μετά. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω ένα χορό δίπλα. Κάποιος μου ζήτησε ένα χορό. Στο live κάποιο, τέλος πάντων. Όταν είναι το πρόβλημα, προσπαθώ να καταλάβω το πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα δεν θέλω να το αναφέρω τώρα, θα το αναφέρω μετά να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι φαντάζομαι κάποια πράγματα. Όλες. Νομίζω. Οπότε μήπως πρέπει να πας. Ναι, κερκίδα θα έχω. Εννοείται. Ζένια. Ζένια. Yeah. Είναι σοβαρό. Θέλεις να έρθουμε. Ναι. Ετοιμάσου για χορό, να βερτού. Εγώ. Θέλω να έρθω να έχω κερκίδα όμως. Εγώ να χορέψω. Α, να τη δω. Τώρα. Ναι. Βεβαίως και τώρα. Εγώ χρωστάω, πρέπει να πάω όμως. Λοιπόν, έλα, έλα, πήγαινε. Τι λες, βρε. Θέλει να πάμε. Να πάμε. Ρένια, κάτσε λίγο ρε, σε λίγο ρε φίλε. Όχι αγάπη μου, χρωστάω χορό, πρέπει να το κάνω. Ναι, μπορούμε να πάμε εμείς από εκεί όμως. Βεβαίως, για να πάω εγώ. Θα ήθελα μια κερκίνα. Α, να πάμε από δίπλα. Παρακαλώ. Δίπλα θα πάμε. Ναι, πάνω. Άντε, πάμε. Ποια θέλει να έρθει μαζί. Δεν ξέρε, δεν σας λέω ποιος και τι. Έλα, Ζένια, έλα μαζί. Απλά θέλεις να έρθει απλά. Κοίτα εκεί. Λίγο. Χριστίνα, έλα. Σε τέτοια στιγμή να πάρω ένα οθόνη. Εγώ πάω να ρίξω το χορό που χρωστάω. Αν θες, έλα. Τι θα κάνεις? Χρωστάω ένα χορό. Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα εσύ. Ποια θέλεις εσύ τώρα. Την Άννα ή τη Ρένια. Μας έχεις μπερδέψει. Η Ρένια, θέλετε. Η Ρένια, ρε. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι η επιλογή μου ήταν να βάλω την Άννα σε friend zone, ότι ήταν σωστή, ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ότι ήταν το μόνο. Την έβαλες friend zone. Ναι. Καλησπέρα. Έτσι είπανε. Δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά ή κακά. Καλημέρα. Είναι σαν... Εντάξει, εγώ αυτή που περίμενα ήρθε. Μπορώ να το δω κοντά. Τι κάνετε.
Πάσα τη γλυκό. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε, την Παρασκευή στο Προγκαλά. Ξαφνικά μου βγαίνει αυτό το προέστημα με τις κινήσεις του ότι ο Νοντάρης ήρθε να παίξει. Εντάξει. Το έχεις πει κιόλας. Μπράβο. Το έχεις πει. Με το που τελειώνουμε από εδώ και βγαίνουμε κλπ. Από εδώ, μου στέλνει σε μήνυμα τη Μαρία Σοφία που έδωσε μία συνέντευξη. Α, Μαρία Σοφία, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Έδωσε μία συνέντευξη, λοιπόν, και μιλούσε για τον Νοντάρη. Λέγοντας ότι τον... Ναι. Λέγοντας ότι τον γνωρίζει. Για ποιο λέτε? Για τον Νοντάρη και μια συνέντευξη που μου στείλανε, που σου είχα αναφέρει κάτι, αλλά δεν στο είχα πει. Ναι. Δεν ήθελα να πω, μέχρι που μίλησα, ρε παιδί, με τη Μαρία Σοφία. Με πήρε τηλέφωνο, τέλος πάντων. Άκουσες εσύ ότι κάτι λέγεται? Α, οκ, okay, ναι, έδωσε η Μαρία μια συνέντευξη. Σοφία ίδια έδωσε συνέντευξη, παιδιά. Ναι. Και λέει για τον Νοντάρη, ότι ναι, τον γνωρίζει, ναι, ότι βγαίνανε. Ενώ είχε φύγει η Μαρία Σοφία και πριν μπει ο Νοντάρης, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Της έταζε σχέσεις κλπ. Anyway. Μπήκε παρόλα αυτά. Okay. Δεν ξέρω αν της έταζε σχέσεις κτλ. Εγώ σου λέω τι, τι άκουσα και μετά το με πήρε τηλέφωνο η Μαρία Σοφία. Δεν έχω φτάσει εκεί ακόμα. Α, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι δεν έδωσα βάση καθόλου. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν και με παίρνει τηλέφωνο. Και πότε, όταν βλέπει το τρέιλερ, που μπαίνει ο Νοντάρης και λέει ότι ήρθα για τη Ρένια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί η κοπέλα με παίρνει με βίντεο κλίση κανονικά και μου λέει: Ρένια, μου λέει αλήθεια, λέω να την πάρω, να μην την πάρω. Εντάξει, δεν είμαστε, μου λέει, δύο ξένες. Μαζί κοιμόμασταν, μαζί τα λέγαμε. Και μαζί σας πάνω, οπότε είχατε μια σχέση παραπάνω. Ναι. Τι λέω, πες μου και αυτά, καλά που με πήρε, εσύ ήθελα, ρε παιδί μου, να την ακούσω. Οκ, οκ. Και μου λέει. Θα τα πω περιληπτικά, γενικά, ότι. Βγαίνανε με τον Νοντάρη. Ναι. Κανονικά. Λέει, εγώ αν θα μπω στο παιχνίδι, θα μπω για να παίξω με όλες. Βγαίνανε τύπου σχέση ή μία φορά? Ενώ βγαίνανε, βγαίνανε πολλές φορές. Φλερτ. Δεν με αφορά. Φλερτ. Ναι. Το έκανε σαν φλερτ. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Αλλού είναι το θέμα. Και λέει ότι θα μπω στο παιχνίδι μόνο και μόνο, λέει, για να παίξω με όλες και αυτά και μάμου σου ξουμούξου. Και τότε λοιπόν που τη το έλεγε, ήμουν η μόνη ελεύθερη. Και λέει η Μαρία Σοφία ότι. Μα γιατί Ρένια, λέει, θα μπει, γιατί είναι η μόνη ελεύθερη. Σιγά, εγώ μην πω για αυτήν. Μπίπ, μπίπ, μπίπ. Τι βρίσκεσαι, ρε. Για σένα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά με έκραζε. Μου λέει η Μαρία Σοφία. Δεν έχω λόγο. Φαίνεται πάρα πολύ κουλό. Δεν έχω εξιστεί. Δεν βρίσκω λόγο να το κάνει αυτό η Μαρία Σοφία. Ποιο νομίζω να το κάνει αυτό η Μαρία Σοφία. Ακριβώς. Μήπως το γουστάρει ακόμα και. Μου λέει η κοπέλα. Μου λέει η κοπέλα ότι. Παρέντες. Δεν έχω λόγο, μου λέει, να σου πω ψέματα. Και η αδερφή μου είναι η κοπέλα που μου έλεγε, ξέρω εγώ, έλα, γνώρισε τον, κάτον, ράντα. Δηλαδή. Μου λέει, έχω μάρτυρες, λέει, την αδερφή μου και τους γονείς μου. Μόνο αυτό είναι. Μπορεί να βγει να το πει. Αυτό μου το είπε, ναι. Μιλήσαμε άμα και σου πει ότι μπορεί να βγει δημόσια να το πει, τότε εγώ την πιστεύω. Ναι, αυτό. Μα μου το είπε. Να μην το λέει και μετά να λέει, μην το πει. Ναι, γιατί άμα δεν βγει να το πει, ρε φίλε, είναι ένα σχολείο κάτι. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να έφαγε κανένα άκυρο και. Ναι, ναι, ξέρω εγώ ναι, ναι, να λέει, ναι, να βάζει λόγια τώρα. Δεν ξέρει τώρα πώ λειτουργούν ορισμένε γυναίκε. Όχι, όχι, μου το είπε η κοπέλα ότι εννοείται, μου λέει, αν χρειαστεί. Ναι, τώρα μιλάμε καθαρά για γυναίκε. Εννοείται, μου λέει, αν χρειαστεί και αυτά. Να βγω να τα πω όπως είναι τα πράγματα, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αυτό εμένα με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Και ήταν ένας άνθρωπος, και εσείς νομίζω το είδατε, ότι μου άρεσε. Ναι. Εντάξει, και μπήκε, μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι. Ξέρεις, έπαθα την πλάκα μου, ερωτεύτηκα. Δεν γίνεται. Έγινε κάτι με τη Μαρία Σοφία. Ναι. Εκτός παιχνιδιού. Ναι, αλλά με αφορά. Όσον αφορά το Νοντάρι, ας πούμε. Τι όσον αφορά το Νοντάρι. Με αφορά. Ναι. Εδώ μέσα που είμαι αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώς. Πάνω, καλό θα ήταν να κάνουμε όλη τη συζήτηση. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να διεκδικούμε δύο άτομα την ίδια κοπέλα. Μα εγώ δεν διεκδικώ στην παρούσα φάση. Εγώ το είπα και χτες ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Από την μέρα που μπήκε μέσα δεν έκανα καμία κίνηση προς τη Ρένια και δεν πρόκειται να ξανακάνω κίνηση προς τη Ρένια. Ναι, όμως έτσι νιώθω κι εγώ άσχημα. Δεν μπορώ να κάνω κίνηση και να κάνεις εσύ. Μα δεν έχω κάνει κάποια κίνηση. Δεν θα κάνω. Σου λέω, καλό θα κάνω μια συζήτηση. Όχι, όχι, αντιθέτως. Εγώ είπα ότι αν θέλει να κάνει μια συζήτηση με έναν από τους δυο μας, η Ρένια θα το κάνει και θα το κόψει σε έναν από τους δυο. Εγώ δεν κάνω κάτι ερωτικό. Θα σου πω εγώ κάτι. Θέλω να κάνω εγώ μαζί σου μια συζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπου καταλήξει η συζήτηση, πράττουμε ανάλογα. Τώρα να σου πω εγώ. Να πηγαίνουμε και οι δύο και να κάνουμε το αντίστοιχο δεν είναι όμορφο. Αυτή τη στιγμή μπήκε η καινούργια παίχτρια Χριστίνα.
Να πηγαίνει ο Παύλος να τις κάνει λουλούδια, να πηγαίνω κι εγώ να τις κάνω λουλούδια, να πηγαίνει ο Παύλος να τις κάνει λουλούδια, δεν έχει. Μα δεν καταλάβεις. Εγώ το δώρο που τις έκανα σήμερα ήταν πλάκα. Ναι, χιουμοριστικό. Εννοείται πως κι εγώ γέλασα κι εγώ έλεγα ίσα-ίσα. Ακούσατε ότι. Εγώ σε ερωτικό κομμάτι στη Ρένια δεν πρόκειται να ξανακάνω κάτι. Αν θέλει. Ενώ μεταξύ μας δεν έχει κάτι να λύσουμε, γιατί δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ενώ κάτι να γίνει μαζί σας, αντιθέτως από την πρώτη μέρα που μπήκες μέσα, είπα ότι η Ρένια δείξει τον ενδιαφέρον της και θα χαρώ πάρα πολύ να είναι με ένα παιδί σαν εσένα που σε συμπαθώ. Καταλαβαίνω ότι θα χαιρόμουν. Είναι φίλη μου πάνω απ' όλα η Ρένια. Δεν έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι. Εγώ τη Ρένια, όταν μπήκαμε στο παιχνίδι, τη γνώρισα σαν φίλη. Γνωρίζοντάς τη, μου άρεσε αυτό που βλέπω. Και φιλικό να μείνει όλο αυτό, πάλι μου αρέσει. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ τώρα είναι ότι θα κάνεις κάτι ερωτικό με τη Ρένια, αν σου δείχνει αυτό το ενδιαφέρον τώρα. Ναι, πλέον εγώ δεν θα δείξω κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή. Ό,τι είναι να κάνω, το έκανα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δικό τη θέμα. Τα δώρα τη πλάκα ή το να περνάμε χρόνο μαζί. Αυτό δεν έχει να κάνει κάτι. Ίσα-ίσα, εγώ σου λέω, εγώ ίδιος γέλασα πάρα πολύ με αυτό που έκανες. Όχι, αντιθέτως, σου λέω ότι εσύ συνεχίζεις όπως είσαι. Δεν έχει να κάνει από τη μεριά μου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τότε έγινε η κουβέντα. Ναι, απλά το λέω, μην αγχώνεσαι ενώ κάτι. Έγινε η κουβέντα, ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, αφού ήταν 50-50 το πράγμα, ό,τι αποφασίσει η Ρένια. Ταιριάζει. Κάτι είναι γι' αυτό. Δεν είναι χάλια. Δεν σα κοιτάει. Εδώ γελάμε. Πάω έξω, μην έρθει κανένα. Εδώ γελάμε. Μάλιστα. Εννοείται πως δεν θα αποφασίσει η Ρένια. Λονταρί, εδώ γελάμε. Εδώ γελάμε. Από Θεσσαλονίκη. Έμα γελάω. Εγώ είδα πάντως πολύ ενθουσιασμένο το φίλο μου τον Παύλο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όσο καιρό παρακολουθούσα το παιχνίδι απ' έξω και είδα και εδώ πέρα ότι... Όσο καιρό σε βλέπω τέλος πάντων, μου άρεσε όλο αυτό που έκανες. Γενικά έδειξες πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω δείξει να το... Και η κοπέλα και η ίδια δίνει ανταπόκριση και το βλέπω κι εγώ ίδιος. Αυτό έλεγα στον Τζόνι πριν ότι δεν έχω ξανά εκδηλωθεί τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι, ούτε και έξω στη ζωή μου δεν εκδηλώνομαι τόσο πολύ. Μου έκανε εντύπωση και μου αρέσει όλο αυτό. Κοίταξε, αν δεν με καλούσε το κόκκινο δωμάτιο όταν ήρθε, ίσως ακόμα να περίμενα και να ήθελα να δω πού θέλει και τι θέλει περισσότερο. Ωραία. Μου έκανε αυτό το κλικ, ξεκίνησα και θέλω να δείξω ενδιαφέρον. Του το είπα και θέλω να προσπαθήσω για κάτι ωραίο. Ωραία. Από εκεί και πέρα θέλω να είναι αμοιβαίο. Αυτό έλεγα και πριν στη ζώνη, θα ήθελα πολύ να είναι όλο αυτό αμοιβαίο. Εννοείται πως αλλιώς θα απογοητευτώ πολύ, ρε φίλε, και δεν ξέρω αν θα θέλω να ξαναδείξω τέτοιο εαυτό μέσα. Αυτό είτε εδώ μέσα είτε έξω. Φαντάζεσαι. Αυτό ακριβώς και εγώ εννοούσα. Συγγνώμη κιόλας, Βασίλη. Αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ το ότι αν δείξω κι εγώ το ενδιαφέρον μου που συνεχίζω να δείχνω στην Ρένια το ενδιαφέρον μου και δεν δείχνει η ίδια το ενδιαφέρον της, πρέπει να είναι αμοιβαία τα συναισθήματα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αν μου δείξει αυτή ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον και εγώ θα σταματήσω να της κάνω τα πρωινά κτλ. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, ναι, έχω καταλάβει ότι έκανα κι εγώ ένα μικρό λάθος αυτό εδώ. Δεν το συζητήσαμε ακόμα μαζί, θα το συζητήσουμε με τη Ρένια. Είχα αναφέρει όμως τον καλά ότι και εγώ έχω κάνει λάθος και το κατάλαβα με τη συζήτηση που κάναμε με τον Βασίλη. Θα το συζητήσω και με τη Ρένια εννοείται. Είσαι έτοιμος για συζήτηση σήμερα ή όχι? Είμαι πολύ έτοιμος για συζήτηση. Θέλω να την κάνω. Άρα, συζήτηση, πόρτε, γιατί από τη συζήτηση αυτή και μετά θα δω και εγώ τι μου γίνεται και θα ξέρω πώς θα κινηθώ. Τι είναι αυτό, θα τρελαθώ. Τι λέει? Ωραία. Ωραία. Παιδιά, δεν λέει όνομα. Παλιός είναι. Είναι παλιός. Μάλιστα. Είναι παλιός. Είναι ο Μπιλ. Είναι ο Μπιλ. Αλήθεια μου, λες, θα τρελάθω. Έχω να τρισάσω. Το έχετε ξαναδιαβάσει εδώ εσείς που είστε. Συγγνώμη, το λέτε ότι είναι παλιός. Επειδή δεν γράφει όνομα. Είναι ο Μπιλ. Αθέλα ξανά να με θες. Από τις κραυγές, μάλλον ο Σάκης Ορουβάς πρέπει να έρθει. Τις κραυγές που άκουσα, μάλλον ο Σάκης Ορουβάς Μπουραζίου. Είναι λίγο ο Σάκης Ορουβάς των ανδρών. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο, Σάκη. Θέλω Σάκη, λοιπόν, έλα. Φτιάξε το πουκάμισο, απέσει. Κουμπάρε, φτιάξε το πουκάμισο. Σήμερα θλιμμένο, ας εδώ περιμένω. Έντονα λίγο, έντονα. Έχω ερωτευτεί. Βγάλε, βγάλε πάνω, Σάκη. Σ' ό,τι έχω σκεφτεί, σ' ό,τι έχω ονειρευτεί. Σάκη! Έχω ερωτευτεί. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Πάμε ένα άλλο. Εμένα θες. Δυνατά. Τι το αρνείσαι. Σε υπόγειο. Γραμμή μέσα. Κάνω ευχές. Χαρκιός. Ό,τι κι αν λες. Για μένα είσαι. Αρνείσαι. Τι το αρνείσαι. Εμένα θες. Τούβα. Ωραία.
μετά από ένα τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ θετικά. Ήταν αμυνόμενο. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι... Χάρη καρέ. Ότι πολλά πράγματα αρχίζουν και φαίνονται και έξω. Να το ζήσουμε πλέον, όπως να το ζήσουμε. Και να πάμε να κατευχήν. Μπιλ, έχεις κάνει νέο τατουάζ. Ναι. Πού το hashtag. Όχι, εκεί. Δεν έχει. Γιατί. Ρε, εσύ, εγώ νιώθω πολύ περίεργα, γιατί έφυγε την εβδομάδα που μπήκα. Με έφαγε γουστούζα. Και ένιωσα, ναι, ένιωσα γουστούζα, πραγματικά. Παιδιά δεν υπήρχε, ναι. Αλήθεια. Παιδιά δεν υπήρχε. Όταν μπήκα στο σπίτι, ήταν αυτός ο οποίος με περίμενε να κατέβω με ανοιχτή αγκαλιά. Και εκείνη την εβδομάδα, παιδιά, στο γαλά, ο Μπιλ φεύγει. Ναι. Και του λέω, φίλε, μην ξαναπεριμένεις. Δεν φταίσαι εσύ. Ήταν αμενόμενο, το περίμενα και εγώ αυτό. Δεν φταίσαι σε κάτι. Μου φάνηκε κάπως. Μπορεί να είχες, εσύ, η Αλεξάνδρα, οποιαδήποτε άλλη. Θέλω να μου πεις καταρχήν, τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργη, πώς θα νιώσεις, επειδή εμείς δεν έχουμε μιλήσει, προλάβαμε μόνο τσακωμούς και κακά πράγματα. Και έριξες μαύρη πέτρα, γιατί με το που έφυγες δεν σταμάτησε ο τσακωμός, γενικά για μένα. Ναι. Τώρα έχω ηρεμήσει, δεν ξέρω τι έχεις δει και τι έχεις μάθει. Πώς νιώθεις γενικά τώρα που θα πας στα αγόρια? Θα μείνεις εδώ. Δεν σε μπορώ, αλήθεια. Κάποιος είπε από δίπλα ότι να μείνω στο σπίτι σας. Υπάρχει κάποιος? Ναι, το έχουν εδώ θα μείνω. Α, είχες πάει δίπλα από εκεί? Όχι, όχι, κάποιος είχε πει σε ένα επεισόδιο, θυμάμαι, ότι να μείνω στο σπίτι σας. Να πάει να μείνει με τα κορίτσια. Ωραία, να κάνουμε τώρα μια ευχάριστη ερώτηση που κάνουμε στο κάθε παίχτη που μπαίνει, ξαναμπαίνει. Μπήκες για κάποια? Γενικά. Μπορεί. Έλα, πες. Νομίζω, παιδιά, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Για την Κατερίνα. Δεν θέλω να πω. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Είμαι άνθρωπος που πάει εκεί που θέλει, όχι εκεί που πρέπει να πάει για άλλους λόγους. Ναι. Πάω εκεί που θέλω πραγματικά. Άρα έχεις εκεί το στόχο σου που είχες με λίγα λόγια. Μπορεί να μην ήταν αυτό το στόχο, μπορεί να ήταν άλλο στόχο. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί. Πού να ξέρεις τώρα. Άσε με τώρα, τι έχεις πάθει, δεν έχω καταλάβει. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να γελάσω. Θα καθόμαστε να μιλάμε για τσοκωμούς και τέτοια. Το έβλεπες το παιχνίδι τώρα που έχεις βγει ή όχι? Είσαι εκνεύριζα. Από την αρχή όλα. Από την αρχή όλα. Πλάκα κάνεις. Υπάρχει κάποιο παιδί? Από την αρχή όλα. Γιατί όσοι ήμουν εδώ δεν έβλεπα για να μην επηρεάζομαι, να επηρεάζω οτιδήποτε, γιατί είναι... Κι εγώ το κάνω αυτό. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τα είδα όλα και είδα πολλά πράγματα. Που δεν ήξερες. Εγώ το ξεκίνησα μετά το γαλά, το τελευταίο. Και σύνδεση τα είπα αυτά. Που έβλεπα πράγματα που δεν το περίμενα. Και ο λόγος ήταν, που σου είπα και εσένα μερικά πράγματα, ήταν αυτός. Και σύνδεση. Ότι εντάξει, δεν γίνεται εγώ να βγαίνω συνέχεια ο κακός, ο ένας σωστημένος έτσι ο αλλιώς, και όλοι οι άλλοι να είμαστε τον Στέφανο από πάνω και άγγελοι του Τσάρλι. Αλήθεια το λες. Πόσο καιρό ήσουν εδώ? Εδώ ένα μήνα και κάτι. Πέντε εβδομάδες. Νομίζω ότι είδες. Σκέφτεσαι τώρα που ξαναμπήκες να κάνεις μια νέα αρχή με τα παιδιά δίπλα, σαν με τα παιδιά εννοώ. Με ορισμένα. Με ορισμένα θα προσπαθήσουμε. Άλλα έχουν κοπεί χι μεγάλο. Εντελώς. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι από την αρχή, ας πούμε. Τίποτα. Ούτε καλημέρα. Απαντώ πολύ, άσε εδώ λίγο, ρε φίλε. Σε ομορφιώσει σήμερα. Θα θέλω. Ποιο πιστεύετε ότι είναι από του παλιού? Όποιο και να είναι, καλώς μας ήρθε. Καλώς να ήρθε. Εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι όποιο και να μπει, καλή καρδιά. Όλοι καλή χωράμε. Όλοι καλή χωράμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ας το κρατήσουμε. Σωστό το δω. Και ό,τι και να γίνει και. Είτε Φίλιππος είναι, είτε Αντώνης, είτε Μαρία Μαντζαλένα. Όλοι καλή χωράνε. Το κλίμα στο σπίτι είναι φοβερό. Είναι υπέροχο. Έχω μια πολύ καλή διάθεση. Να μην το χαλάσουμε. Υπάρχουν οι εντάσεις μας, υπάρχουν οι διαφωνίες μας, αλλά όλα είναι φυσιολογικότατα. Εμένα θες, μην το αρνείς. Αρχίζουν πλέον, δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις, προσπαθούν να γίνουν κάποιες ωραίες σχέσεις, προσπαθούν να ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα. Να αθίσουν μερικά ζευγάρια. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Εσύ ήρθες εδώ για να ερωτευτείς ή όχι? Μπορεί να έχει ερωτευτεί. Ξυνίζει. Όχι, ενώ στην πραγματικότητα το έχει σκεφτεί ότι θα μπορούσε. Θα σου πω κάτι. Εσύ μπήκε εδώ πέρα για να ερωτευτεί. Μην μου πει ναι, γιατί είναι ψέμα. Ίσως θα πω. Μπαίνουμε μέσα, γνωριζόμαστε, γουστάρουμε κάποια, την πλησιάζουμε. Όπως είναι και στον έξω κόσμο, ερχόμαστε κοντά. Άμα δούμε, μπορεί να ερωτευτούμε από την πρώτη ματιά, μπορεί και στην πορεία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τώρα, αν με ρωτάς, άμα έχω έρθει να ερωτευτώ, ναι, θα σου πω ναι. Και αν μου βγει, ψεύτης μετά εγώ. Έτσι. Άρα δεν ξέρεις ακόμη, αν σου τύχει δηλαδή. Με ρωτάς σαν παλιό παίχτη. Εγώ μπορεί να έχω ρωτηθεί ήδη, πού το ξέρεις εσύ? Αυτό σου λέω. Αυτό σε ρωτάω όμως. Εγώ σου λέω σαν καινούργια παίχτρια. Εσύ πώς μπήκες μέσα, με ποια λογική μπήκες μέσα? Μπήκα με τη λογική του παιχνιδιού, αυτό που ζητάει το παιχνίδι. Τι ζητάει το παιχνίδι, να ερωτευτείς. Ναι. Και άμα δεν σου βγει. Άμα δεν
μου βγει, δεν θα το κάνω επίτηδες, όμως. Έτσι είναι στη ζωή, ρε παιδιά. Μα είναι... συμμαχία. Τα ίδια λέμε. Θα φύγω. Εγώ δεν σου πάμε στο ότι μπήκα από πέρα αυτό. Μπήκα σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού και άμα μου βγει, θα το κάνω. Αυτό λέω. Αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Ναι. Είμαι καλά. Είστε καλά. Ναι. Κάτσε καλά. Με ποιον είσαι κοντά. Εγώ. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχω έρθει, έχω έρθει λίγο με τον Παύλο πιο κοντά, αλλά ακόμα γνωρίζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω τον Παύλο ή ότι θα κάνω σχέση με τον Παύλο. Οκ. Okay. Αλεξάνδρα. Εγώ μιλάω με τον Τζόνι. Γιατί? Το κοντινό! Μιλάς με τον Τζόνι. Ναι. Story. Το λες μιλάς, γιατί κάνεις. Εντάξει, λίγο φλερτ, υπάρχει φλερτ. Είναι στο πρώτο στάδιο, θα δείξει. Ακόμα γνωριζόμαστε. Γιατί? Γιατί ρε παιδιά. Γιατί αυτή. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα, κατευθείαν να κάνω φλερτ. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μιλάει εσωτερικά. Εδώ με την Κατερίνα και δεν ήμασταν καλά και ούτε καν σχέση είχαμε τίποτα και δεν μου βγαίνει να κάνω φλερτ με άλλη. Τέλος πάντων, Ρεγκίνα μου. Κάνεις τι καιρό έχεις στην Αθήνα. Μόλις εδώ. Κολώνα μου. Κολώνα σου. Τένια. Τι καιρό έχει. Αυτά που ξέρεις κι εσύ. Δεν τα ξέρεις. Για πες μου, έχετε ξέρω. Είδα ότι είχατε έρθει σε μια αντιπαράθεση. Με τον Βασίλειο. Εντάξει, είχαμε απομακρυνθεί, τα βρήκαμε. Τα βρήκατε. Συνεχίζουμε μαζί. Καημένο μου. Είναι από τα λίγα ζευγάρια που έχουν απομείνει. Καημένο μου. Συνεχίζετε μαζί με τον Βασίλειο. Γιατί είσαι καημένο. Ένα ζευγάρι σε όλα τα λίγα. Καημένο μου. Συνεχίζετε μαζί με τον Βασίλειο. Αυτό λέω. Συνεχίζετε μαζί. Καημένο ποιο είναι. Σε ρωτάω, συνεχίζετε μαζί. Και σε λέω καημένο μου. Εντάξει, θα τραβήξει πολλά γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα τραβήξω πολλά. Δεν βλέπει άνθρωπο. Δεν είναι καλά. Δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα που μου λες. Επειδή έχετε κάποια προβλήματα, αυτό δεν αφορά εμένα. Εγώ θα έχετε επεισόδια μαζί σου γι' αυτό σου λέω. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που λες δεν είναι ωραίο. Εντάξει, εγώ το λέω. Όχι σε μένα. Το λέω, εντάξει, δεν πειράζει. Αν σε έθισα, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να το λες σε μένα αυτό. Το λέω και εσένα. Να κρατάς τη δική σου άποψη για σένα. Τι λέω για να την πω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν χρειάζεται να μου τη λες. Δεν τη λέω, αυτήν έχω. Να μην σου πω. Όχι. Όχι, εσύ είπα. Μου δείχνει ο Νοντάρης ότι θα επιμείνει και ότι τη θέλει και πιστεύω ότι θα πιστεύει στον εαυτό του, μου είπε, και ότι θα τα καταφέρει. Γιατί και απ' την άλλη η Ρένια μπορεί όντως να έχει ψιλοξενερώσει τώρα, αλλά δεν είναι ότι δεν τη περνάει διάφορο ο Νοντάρης. Δεν τη περνάει διάφορο. Οπότε... Σίγουρα δεν τη περνάει διάφορο. Οπότε εγώ πιστεύω στον Νοντάρης και στις δυνατότητες του να προχωρήσει με την Ρένια. Το... Όταν εγώ πιστεύω ότι είσαι μέσα στα γούστα της τώρα, ότι αν, ναι. αν, αν εγώ, δεν γίνει και δεν βγει, είναι επειδή κάτι άλλο το χάλασε. Αλλά είσαι ξεκάθαρα μέσα στα γούστα. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω πριν που είπε ο Βασίλης. Πίστεψέ μου ότι το 75% των συνθηκών βοηθούν να χαλάσει εδώ ένα ζευγάρι παρά να φτιάξει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε και στον Καλά. Ακούγονται 500 γνώμες, αλλά όλες οι 500 γνώμες είναι όλες αρνητικές. Μία θετική δεν έχει. Εντάξει, και συμφωνώ με τη Μαρία που λέει: έχεις κάτι το παιχνίδι, να λέμε τη γνώμη μας. Οκ, Μαρία, να λέμε τη γνώμη μας, αλλά να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε τη γνώμη μας για τώρα και για τρεις μέρες μετά. Όχι για ένα μήνα μετά. Γιατί αν ήξερα τη γνώμη μου και τι θα γίνει μετά, από ένα μήνα μετά, θα ήμουν εδώ τώρα. Θα έκανα άλλα σίγουρα, πράγματα. Ναι. Εντάξει, η Μαρία, ρε φίλε, μια γνώμη ρωτάει. Εντάξει. Αλλά και αυτό όμως και πολύ καλά κάνει η Μαρία και ρωτάει τη γνώμη, αλλά να σου πω και το άλλο. Ρωτάει τη γνώμη, αλλά μια θετική γνώμη δεν ακούγεται. Μια κατάσταση να ζυγοντάρει ώστε ένα ζευγάρι να το βοηθήσουμε. Ακούγονται 500 γνώμες και 500 αρνητικές. Πού οφείλεται αυτό. Αυτό για 500 μένα... γνώμες αρνητικές. Ναι, αυτό για μένα είναι κακό, φίλε. Όπως είδατε, διάλεξε μένα για χορό. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή καθόταν δίπλα με Κατερίνα, μάλλον λέει να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω και λέει κάτσε πόρτα δίπλα έτσι για καλού κακού. Αλλά όχι, εντάξει, μένα θα διάλεγε. Και ρώταγα, να σου πω, και ρώταγα. Το σου λέω ουσιαστικά. Στο σπίτι ρώταγα, στο βάν ρώταγα, παντού ρώταγα. Αν έχουν πρόβλημα. Έχει γίνει αυτό κάτι, έχει κάτι με μένα. Με σένα τίποτα. Εσύ, με σένα τίποτα. Με εσύ, τίποτα. Ξαφνικά πάρτα, 5-6. Κοιτάξτε όλοι οι άλλοι να μείνα. Ο Παύλος τώρα γιατί να με ψηφίσει, τι το έχω κάνει. Ποιος? Ο Τριζόπουλος. Ήταν ψηφιστή, τι έχω κάνει. Δεν ξέρω, σας φοβάται κάτι. Καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς. Και έκανα πίσω, παρότι μην ήθελα να κάνω πίσω, αλλά έκανα πίσω. Να σεβαστώ την επιθυμία της και την επιθυμία του να γνωριστούν. Ωραία. Έκανα πίσω, δεν τον ενόχλησα. Γιατί να μην ψηφίσει. Ωστε, ότι και καλά, ζήτησα εγώ να φύγω. Όχι, λάθος. Είπα ότι θα περιμένω και αν δεν πείτε, θα φύγω. Όταν σε ψήφισαν, βασικά σε ψήφισαν με τη μία και έφυγες. Ναι. Έτσι συνέβη. Παρότι είχε ζητήσει ο Αλέξανδρος να ψηφίσει να φύγει.
Να τα λέμε. Καλά, άλλο αυτό εκεί. Καλά, μην το θυμηθώ. Καλά, μην το θυμηθώ. Όχι. Εγώ μην το θυμηθώ. Φέρτε τηγάνια, παροπίδες. Έλα, πάψε, βρε. Όλα καλά, όλα καλά, παιδιά. Πάθεση. Όταν το είχα σπάσει το γονατό μου, με πήρε πάρα πολύ από κάτω. Γονατό σου. Καλώς τον, ρε. Καλώς τον. Καλώς ήρθες. Πώς θα φέρνει η ζωή, ε. Πώς θα φέρνει η ζωή, ευλόγησον. Καλώς όρες και πάλι. Καλησπέρα, φίλα. Έχουμε αυτή τη φορά να βρει το ψάσα. Γεια σου, Μπιλάρα. Τι έγινε, τι κάνετε. Καλά, ρε. Εσύ. Καλά είσαι. Ναι, τώρα τα πούμε. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ο Γιάννη Μιλονόπουλο. Πού είσαι, τι έγινε. Δεν χαιρετάω καθόλου από εκεί. Κάθομαι εδώ. Μην άνθρωποι, ρε. Θα κάτσε εκεί, θα κάτσε εκεί, συνέδεξε τύπου. Κάντε, κάτσε εδώ. Stay true. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα. Εσύ θα μας πείτε. Όχι, όχι, είμαι εδώ πέρα. Ναι, πώς πέρας έξω. Είμαι εδώ πέρα, να τα λύσουμε όλα. Γιατί δεν στη σύνδεση. Κάτι, έχουμε, πώς δεν έχουμε. Πρέπει να κάνουμε μια κοινή αρχή. Όχι, αυτό δεν θα μας πούμε. Πες μας πώς είσαι, ρε φίλε. Περίμενε. Κάτσε, μπήκε στα βαθιά. Δεν μπορώ, πρέπει να πάμε στα βαθιά κατευθείαν. Δεν είμαι καλά. Έχω άγχος τώρα. Δεν θα λυθεί αυτό. Κάτσε, να λύσουμε το άγχος πρώτα. Καλησπέρα, πώς σε λένε. Για να είναι αρχή, κάτσε. Μπιλ. Α, το έχεις γράψει. Φορά καρτελάκι. Τέλειο. Λοιπόν, για πες, από πού είσαι. Από Αθήνα. Καταγωγή ή που μένω. Όχι, ρε, που μένεις. Και καταγωγή, γιατί. Αγίου 40. Τέλειος. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που έχεις βάλει στο μάτι και έχεις έρθει εδώ πέρα. Μπορεί. Θέλετε να μας πεις ποιο είναι. Όχι, περίμενε, πριν κάτσε. Δεν θέλει ημέρα αυτό πάει. Θα τα δουν αληθινά. Τι. Θα τα δουν αληθινά. Ναι, έχει πιο πολλά από μένα. Αυτό που γράφεις στην πλούζα στο έχω τατουάζ. Το stay true. Εμένα μου την ετοιμάσανε. Μάλλον έχεις δει για σένα. Μπορεί. Έγραψε στην τηλεόραση εδώ πέρα όταν μπήκες ότι αν δεν έχω αυτό που θέλω, τι είπε. Αν δεν έχω. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αν δεν έχω αυτό που θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ισχύει αυτό. Ισχύει 100%. Δηλαδή αυτό πάει σε πρόσωπο γυναικείο. Και σε πρόσωπο και γενικά. Ότι αν δεν, κάνω, αν δεν έχω αυτό που θέλω. Ναι. Ήρθε ο Μπιλ στο σπίτι. Τον υποδεχτήκαμε όλοι φυσιολογικά. Δεν κρατάμε κακίες. Με τον εαυτό μας είμαστε καλά. Τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Ήρθε το παιδί, έκατσε. Κάναμε μια καινούρια γνωριμία στην πλάκα. Σαν να μην τον ξέραμε καθόλου. Λες και ήρθε ένας καινούριος παίκτης. Από εκεί και πέρα, μέχρι να έρθει ο Μπιλ τις δύο εβδομάδες που έλειπε, ας πούμε, είχαμε ένα πολύ, πολύ ωραίο κλίμα με σπίτι. Είχαμε και διαφορές και διαφωνίες. Βέβαια, τα λύναμε όλα και συνεχίζαμε και πηγαίναμε μπροστά. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι αρνητικό, αλλά από εδώ και πέρα, αν θα υπάρχουν μεγάλα θέματα με σπίτι, θα δούμε από πού και πώς προκύπτουν αυτά. Ας πούμε, από δουλειά μέχρι ερωτικό πρόσωπο, μέχρι φιλικό πρόσωπο, μέχρι οτιδήποτε. Εδώ πέρα που το παιχνίδι είναι ερωτικό. Θεωρείς ότι. Σαν να παίρνω συνέντευξη. Ναι, ναι, συνέντευξη θέλω να κάτσει να κάνει. Ρε, λοιπόν, γι' αυτό πήγα από εκεί. Εδώ πέρα, μιας και το παιχνίδι είναι ερωτικό, θα δείξεις το ενδιαφέρον σου για την κοπέλα που ενδιαφέρεσαι. Και αν δεν την έχεις. Που δεν θες τίποτα άλλο, τι θα κάνεις. Τσάπε άλλη μέρα, κατάλαβα. Έχεις έρθει στο παιχνίδι και λες: αν δεν έχω αυτό που θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ναι. Έρχεσαι και δηλώνεις μια κοπέλα. Θέλω την Αφροδίτη. Okay. Και ξεκινά πας να κάνεις κάτι με την Αφροδίτη, αλλά τελικά με την Αφροδίτη, παιδί μου, δεν γίνεται να γίνει κάτι. Τι κάνεις μετά, αφού δεν θες τίποτα. Αν πάρω μηνύματα ότι δεν θέλει, ενώ μηνύματα. Όχι, μηνύματα. Πώς είχα πει τότε, vibes, με τα vibes που έχεις πρόβλημα τότε. Τα vibes. Αν πάρω vibes ότι θέλει, θα το κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει, μέχρι τέλους. Βασικά να κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσάς τους δύο συγκεκριμένα. Σε εμάς δύο κάντε. Ναι. Και στον Παύλο πάει, αλλά. Σε ποιον θα την κάνεις πρώτα. Όχι τόσο. Σε όλους τι κάνω, στους τρεις. Πώς νιώθεις όταν φεύγεις αδικημένος από ένα σπίτι και σε γυρνάει ο κόσμος. Να σου πω την αλήθεια. Όταν. Γιατί έφυγες αδικημένος. Θα σου πω. Μου κάνεις ερώτηση και σου απαντάω. Όταν έφυγα από το σπίτι, πώς ένιωσα. Ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Όταν σου λέω πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν είχα στεναχωρηθεί καθόλου σχεδόν. Πήρα τη φωτογραφία μου περήφανος. Έφυγα με το κεφάλι μου ψηλά και βγήκα έξω από αυτή την πόρτα. Βγήκα έξω από το σπίτι, ένιωθα πάλι καλά. Δεν σκέφτηκα καμιά στιγμή με όσους παίκτες είχαμε στο σπίτι, είχα βγει σαν την παράθεση να τους κάνω κακό ή να τους βλάψω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Okay. Ήμουνα καλά έξω. Απολάμβανα την ηρεμία μου, την οικογένειά μου. Έπαιρνα τα μηνύματα από τον κόσμο που μου έδιναν δύναμη και αγάπη. Και μέσα σε μια εβδομάδα γύρισα πίσω, πάλι περήφανος, με το κεφάλι μου ψηλά και ένιωθα πολύ καλά. Άσχετα που εγώ όταν μπήκα μέσα δεν είχα την αντίδραση που έχουμε εμείς
απέναντί σου αυτή τη στιγμή. Εγώ μπήκα μέσα, είχα δύο άτομα εκεί πέρα να με ειρωνεύονται. Ένα άτομο εδώ να με ειρωνεύεται. Είχα ένα φίλο, τον Τζόνι και τον Άλεξ που χάρηκαν που μπήκα μέσα. Ο Βασίλης ήρθε, με χαιρέτησε. Αυτό. Και μετά ψυχρά πράγματα με τους φίλους μου και τα λέγαμε. Δεν είχα αυτό το πράγμα που έχεις εσύ. Okay. Αυτό. Ναι, σίγουρα. Καμία σχέση. Δηλαδή να σου πούνε τι κάνεις, καλά, πώς είσαι. Ναι, ναι. Καμία σχέση. Να σου πει καλώς ήρθες και να το εννοεί εν μέρει, να σου πει σε καλά. Ναι, πώς ναι. Πέρασε έξω. Εγώ μπήκα μέσα, κατέβηκα, με πήραν δύο αγκαλιά, ένας έκανε έτσι. Μάλιστα έκανε. Ναι. Κάλλιο που έκανε. Είχε παρόμοια αντίδραση. Είχε παρόμοια αντίδραση με μένα. Ναι, ένιωθα πολύ άσχημα εγώ γιατί δεν με χαιρέτησαν. Μέσα σου ένιωθες δικαίωμα. Όταν έφυγα, ένιωθα στεναχωρημένο. Έφυγα και του ευχήθηκα, επειδή αν θυμάσαι πως έχω φύγει, έφυγα πρώτο, πολύ άδικα, με μια οχτάρα. Με εφτάρα εγώ. Οχτώ, οχτώ. Εγώ εφτάρα. Οχτώ σου λέω, ρε. Να σου πω εγώ προσωπική μου γνώμη, γενικά. Τώρα ότι έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος, γιατί μπήκα στο σπίτι και είχα δηλώσει για ποιον μπήκα και το έδειξα αμέσως. Και έχω μετανιώσει πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, ήρθα στο σπίτι, όχι πως ξαναδείς. Να σου πω γιατί το έχω μετανιώσει, όχι επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση. Επειδή πήκα και κλείδωσα εκεί, γιατί είμαι έτσι απόλυτη σαν άνθρωπος και δεν γνώρισα τα παιδιά. Κατάλαβες, δηλαδή και στα παιδιά ήταν η στάση μου επιθετική. Κατάλαβες, γιατί ήμουν εκεί και είπα, παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Τέλος. Και το εκεί το δήλωσα, χωρίς να ξέρω τον Παύλο. Κατάλαβες, τι γνωριστήκαμε. Και επειδή και αυτό στην πρώτη εβδομάδα που εγώ μπήκα ανταποκρίθηκε πολύ, εγώ το έδεσα, σκηνή κορδόνη. Και μετά είδα έναν άλλο Παύλο. Και όλα τα άλλα τα παιδιά κάνανε πίσω. Δηλαδή, ακόμα και να υπήρχε το οτιδήποτε, καταλάβεις, δεν υπήρχε. Δηλαδή, με τον Βίλο μου δεν είχα μιλήσει καθόλου, καθόλου, καθόλου τίποτα. Νόμιζα ότι η μεταξύ μας παρεξήγηση όποια είχαμε είχε λήξει. Ναι, έχει λήξει. Σωστά. Σωστά. Ο μόνος εδώ μέσα που παρεξηγήθηκα ήσουν εσύ. Σωστά. Ναι, εξ αρχής, ναι. Εξ αρχής, πρόσεχε σε μεγάλο βαθμό. Το οποίο μπορεί να μην λυνόταν κιόλας. Άρα το λύσαμε και κάναμε και πλάκα. Όχι, λύθηκε, 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 δεν έχω, ναι. Είχε λυθεί. Εγώ θα ρωτήσω, παιδιά, όλοι οι άλλοι πώς δημιουργήθηκε πρόβλημα μαζί μου. Από το πουθενά δηλαδή. Γιατί είχα πιάσει προσωπικά και σε ρωτήσει την Τζόνι, είχε κάτι μαζί μου και σου πει όχι, τίποτα. Δεν είχα. Με πείραξε πολύ που δεν έχει εξηγήσει και τι εννοούσες με το με τραμπούκισαν. Και είναι κάτι που με προσέβαλε. Ο, είπα, στο, live πριν... είπα, στο live είπα ότι. Δεν ξέρω αν πήγα τα παιδιά για κάποιο σκοπό, γιατί δεν έλεγα τον Αλέξ, αλλά όντω σταθήκαν όπω το είπατε εσεί. Το είπα έτσι Μπή. Για να καλύψω. Κάνουμε ένα πάουσο λίγο. Ναι. Ένα πάουσο. Καταρχήν, θα κάνω μια ερώτηση. Είσαι καλά γενικά, για να ξεκινήσουμε με εσύ. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ωραία, άκου λοιπόν να σε πω τώρα κάτι εγώ. Αυτό που λε, δεκτό όλο αυτό. Οκ, αποχώρησε, ο κόσμο σε στήριξε, σε έφερε μέσα. Εντάξει. Μπορεί και να θα γινόταν αυτό, είτε, μπορεί να μην γινόταν, μπορεί και έγινε. Okay. Πολύ καλά, έγινε που έγινε όμω. Κάτι που με στεναχώρησε από σένα είναι ρε φίλε ότι. Ενώ είχες προβληματισμούς μέσα σου, είχες πράγματα που σε ενοχλούσαν, ναι, που σε προβληματίζαν. Άσε να του πω λίγο κάτι που θέλω να του πω. Ήθελα να σου πω αλήθεια ευθέως. Περίμενα να μπεις κάποια στιγμή μέσα και ήθελα να σου τα πω και να σε κοιτάω. Ούτε να τα πω στο live μου. Έπρεπε να μου στείλει ένα μήνυμα, να σου πάρω τηλέφωνο, να λυθεί έτσι. Όχι, όχι ρε φίλε, αυτό έγινε, σου λέω τώρα. Θέλω να σου πω. Έγινε τώρα που το είδαμε στο live που έκανα μεταξύ μας. Και σου λέω εγώ. Αφού είχες προβληματισμούς, είχες κάποια πράγματα που σε προβλημάτισαν, που σε φέραν σε δύσκολη θέση εδώ πέρα μέσα. Ίσως όμως από αυτά τα πράγματα εσύ. Να κρατούσες, να έχεις μέσα σου ένα ψιλοθυμό, μια στεναχώρια. Είχα πολλά μέσα. Να σου πω, άσε να τελειώσω και θα μου πεις και εσύ. Και να σου βγει και όλο αυτό σε μια αντίδραση που τα παιδιά που είχαν απομακρυνθεί από σένα και να του βγει και σε μια ψήφο. Αλλά θα σου πω και το άλλο όμως. Αν τα νιώθεις αυτά, που τα νιώθεις όλα αυτά, και είχες κάποιες αποδείξεις, ωραία. Παράδειγμα, πέντε καλά πιο πριν, ένα καλά πιο πριν, είχα μια αντιπαράθεση με την Έρτζη που σκέψου ήμασταν κοντά, πολύ κοντά, πολύ καιρό, έτσι. Ναι, όμως. Τη είπα, μην πειράζει αυτό που κάνεις. Πήγα να με διαψεύσει πανελληνίως. Αναγκάστηκα μετά από χίλιους τρόπους να αποδείξω ότι φταίει κάπου, έτσι. Okay. Οπότε που θέλω να καταλήξω εγώ, θα προτιμούσα από σένα, σαν Bill, να μπεις εδώ πέρα μέσα και να πεις παιδιά, μπροστά στη Μαρία, δεν υπάρχει πρόβλημα, είσαι σε όλους μας, έτσι πως καθόμαστε. Ρε φίλε, εσύ και εσύ, με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση, εγώ εδώ πέρα μέσα δεν περνάω καλά και φταίτε εσείς γι' αυτό. Κάνε εμείς οι τέσσερις, πούμε. Ρε φίλε, είσαι ψεύτης. Τι είναι αυτά που μας λες, περιμένετε. Γίνεται να πάω, δείχνεις ότι αυτοί εδώ μου κάνουν αυτό. Ωραία. Φίλε, θα σου δώσω το χέρι μου, θα σου πω μπράβο σου. Είμαστε ψεύτες και μας έβγαλες. Να σου πω. Δεν μ' άρεσε μόνο αυτό ότι έφυγες από το σπίτι. Βγήκα στο live και το έκανα. Ωραία. Όχι, ότι βγήκες από το σπίτι. Και το έκανα μετά στο live και καλά. Το έκανες στο live, το έκανες μετά εδώ και είπες ότι ξεστή είναι αυτή αυτό, είναι εκείνη αυτό. Εγώ καλά έκανες που το πες. Αλλά θα σου πω ότι εγώ θα προτιμούσα να ήσουν εδώ πέρα μέσα και να μας κοιτάς στα μάτια και να λες φταίτε. Και όποιος πει δεν φταίω, να αποδείξει ότι φταίει. Ωραία. Και θα σου πω μπράβο. Ωραία, θα σου πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ την τελευταία ομάδα, επειδή το είχα πάρει απόφαση ότι είναι να φύγω, παρότι ζητήθηκε ο Άλεξ να ψηφιστεί και τα σχετικά. Είπα ότι δεν θέλω να γίνει άλλο πρόβλημα, να τελειώνουμε γιατί δεν είχα άλλη ψυχική. Πώς να το πω. Δεν μπορούσα άλλο. Δεν μπορούσα άλλο του τσάκου μου. Δεν μπορούσα άλλο. Στόνα, τελειώσω ένα λεπτό. Δεν μπορούσα άλλο. Δεν μπορούσα άλλο. Εντάξει. Φεύγω και λέω: δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα μιλήσω σε κανέναν. Με το που φεύγω, αρχίζω και βλέπω τα επεισόδια. Και βλέπω.
άνθρωπο που δεν είχα πρόβλημα μαζί του, για να μην πω άνθρωπο και μπερδευτώ, άνθρωπο που δεν είχα πρόβλημα μαζί του, σωστικά πρόβλημα, να κάθονται εκεί πέρα και να λένε διάφορα για μένα, εκεί πέρα διάφορα για μένα, εκεί πέρα διάφορα δεν για μένα. Δεν το έχω δει το επεισόδιο, δεν ξέρω να σου τα έχω δει. Επειδή έκατσα και τα είδα όλα τα επεισόδια. Ωραία. Γιατί όταν ηρεμεί έξω, ναι. Τα βλέπει απλά λίγο πιο λογικά. Αλλά επειδή και εγώ έβλεπα επεισόδια όταν ήμουν έξω και έβλεπα ανθρώπου στον κήπο, 6 άτομα να με κράζουν, αλλά στο λέω ειλικρινά, φίλε. Κράξε δεν είμαστε όμω όλοι οι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άλλο χαρακτήρα. Ναι, δεν πήγα ποτέ να πω live για να του θάψω ή να πω. Δεν έθαψα κανένα. Απλά εμένα με στεναχωρεί το γεγονό ότι βγήκε έξω και αντί να απολαύσει την ηρεμία σου, γιατί μπορεί να πίστευε ότι κάποια στιγμή θα μπαίνει ούτω ή άλλω μέσα, να μα τα πει εδώ. Με στεναχωρεί το γεγονό ότι ενώ ήσουν εδώ και αυτά είχαν συμβεί 2 εβδομάδες πριν, 3 εβδομάδες πριν κάποια πράγματα, γιατί ναι, ήμουν μπροστά με τον κόλλημα με το σκηνικό, αλλά σου λέω όμω τα ίσια ότι πήγα μαζί του γιατί δεν ήθελα να μαλώσει εσύ δύο ή το οτιδήποτε να συμβεί. Να είμαστε κάποιοι εκεί να μπορούμε να κρατήσουμε. Και είπα μέσα στο σύνδεσμο ότι μπορεί να γίνει έτσι. Δεν έβλεπα εσά εγώ προσωπικά. Ναι, όμως, δηλαδή ο Τζον είπε στο live ότι παίρνει από εκεί πέρα έξω. Και δεν υπήρχε και ξέρει αυτή, δηλαδή δεν μα έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Εγώ θα ήθελα να το γνωρίσω πάρα πολύ. Αλλά αυτό που μου λες, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει, ξέρεις, πάλι υπάρχει τεράστια διαφορά ηλικίας. Ναι, θέλω να το σκεφτείς και αυτό. Ρε μάτια μου, άκουσε με. Συγκεκριμένος όμως, 27 ήταν έτσι. 27. Μπιλ, πόσο είναι. Κάτι καίγεται. Στην ηλικία του. Καίγεται. Περινά, ο Μπιλ πόσο είναι, ξέρεις. Πόσο χρόνο είναι. 26. Στην ηλικία του πάλι. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω, ρε αγάπη. Δεν... Ναι, να σου πω, Ρένια μου, να σου πω όμως και αυτό, άμα το σκεφτείς και με τον Παύλο, είχαμε διαφορές. Δηλαδή και αυτό μετράει. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Εγώ θα προτιμούσα τουλάχιστον να υπάρχει ένας άντρας, ο οποίος, παιδί μου, να είναι τουλάχιστον μικρή διαφορά μας. Ναι. Εντάξει, για μένα δεν είναι θέμα ηλικίας. Εντάξει, αγάπη, είναι και αυτό όμως. Αν θα τα βρει στην επικοινωνία με τον Παύλο. Ρενάκι μου, είναι όμως και αυτό. Γιατί εγώ είδα τελικά ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Όχι. Παίζουν και τα δύο. Απλά δεν νομίζω ότι είναι, αγάπη. Γιατί πιστεύω η έλξη μετράει πιο πολύ. Ρε μάτια μου, οκ, okay, αλλά μου κάνει ξέρεις κάπου τι. Εσύ έχεις πιο πολύ διάθεση για επικοινωνία. Άμα δεν ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό κατέναν. Έτσι δεν σε νοιάζει. Σε ενοχλούν όλα μετά και. Ναι, δεν έχει σχέση. Πώς ταιριάζεις, κάνεις τα άλλα, κάνεις υποχωρήσεις. Και ψάχνεις, ναι, και ψάχνεις μετά δικαιολογίες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το έχετε νιώσει νομίζω εσύ δύο πολύ καλά. Αυτό σημαίνει πως νιώθω μέσα μου. Ότι έχω φάει εδώ πέρα μαχαιριές από το πουθενά. Και αυτή τη στιγμή νιώθω τη δικαίωση. Μπιλ, εγώ ακόμα και σήμερα τρώω μαχαιριές. Και από ανθρώπους που δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Αλλά κι άσχετα από ένα συγκάτοικο μου. Και πώς νιώθεις για αυτό. Ρε φίλε, το θέμα. Νιώθω. Ξέρεις πώς νιώθω. Τέλεια. Νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ξέρεις γιατί. Γιατί, ρε φίλε, φτάνω στη στιγμή να καταλάβω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι δίπλα μου. Και το έμαθα κατάλληλη στιγμή αυτό. Μπιλ, όμως, σου το είχα πει και όταν έφευγες. Έχεις δώσει δικαίωμα. Στο είχα πει. Ότι αυτά δεν σέβονται. Μα Τζόνι μου είχα δώσει δικαίωμα μόνο με τον Παύλο. Με το Φάνο, αυτό το περιστατικό που είχαμε το μεταξύ μας. Ήταν κάτι το οποίο λινόταν τσακ μπαμ, το λύσαμε σε μια μέρα τελείωσε. Λύθηκε η παρεξήγηση. Είχες παρεξήγηση. Μεσένα που ήταν πιο χοντρό ακόμα. Λύθηκε μετά από 2-3 εβδομάδες. Λύνεται, αλλά είναι οι μόνες... βρεθήκατε 5 απέναντί μου. Είναι οι μόνες παρεξηγήσεις που είχαν γίνει. Οπότε ο άλλος όταν πάει να ψηφίσει, σίγουρα θα σκεφτεί να ψηφίσει αυτό που είχε σαν αντιπαράθεση. Παρά κάποιον που δεν έχει. Κατερίνα και τη έλεγε να μην είναι μαζί μου και να είναι με τον Τριζόπουλο για παράδειγμα τώρα. Αυτό ήταν επειδή ήθελα να υποστηρίξω το φίλο μου και ήθελα να είναι μαζί. Δεν έχει να κάνει με σένα. Όμως. Εγώ ποτέ έχω πιάσει καμία να πει μήνυση με αυτό να κάνει με τον άλλο φίλε. Φίλε, δεν είμαι μήνυση με αυτόν. Απλά ανέβαζα εκείνον. Γιατί για ποιο λόγο ρε φίλε. Γιατί όχι, αλλά στο μάτι μ' άρεσε ζευγάρι. Χαίρομαι πολύ και δεν άρεσε ένα πράγμα το επιβάλλει. Φιλέ, και να το πω εγώ και να το επιβάλλω. Είναι δάσχημα, δεν το είπα. Είναι δάσχημα. Άκου. Και να το επιβάλλω που λες, που δεν το επέβαλα. Απλά λέγα την άποψή μου και την είπα παραπάνω από όσο θα έπρεπε και τη είπα συγγνώμη για αυτό τη Κατερίνα. Δεν δείχνω εσένα. Ανεβάζω κάποιον άλλον απλά. Okay. Δηλαδή, έχει μια φίλη. Έχει μια φίλη. Και συμπαθεί κάποιον πολύ. Και αυτό τον άλλον το συμπαθεί λιγότερο. Δηλαδή, πει αυτό είναι πιο καλό. Δεν συμπαθεί, αυτό τον ήξερε πίσω πριν. Δεν ήσουν άμεσα πριν όταν είχε μπει ο Παύλο. Τον ήξερα. Μια εβδομάδα, πού τον ήξερε εσύ, ήξερα γι' αυτόν. Έβλεπα τη φίλε. Σαν... Για μένα, ρε στην Τζόνι, έχει μιλάει. Σαν άβρα. Έχει λάβει καλύτερα μηνύματα, έτσι μου έχει πει. Να μιλήσω. Δεν με ήξερε δηλαδή από του άλλου. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω. Τον τρόπο του. Είτε είναι σωστό. Με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Μάτια μου δεν γίνεται να είναι μοναδικό. Και μπορεί να μην σου ταιριάζει. Γι' αυτό είναι και. Ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί σου, Κατερινάκη, αλλά πες μου πώς γίνεται όλες μας να λέμε το ίδιο πράγμα για το Φάνο. Και έχουμε στο σπίτι 8 αγόρια. Είναι πολύ καλύτερο. Ναι, αλλά και πάλι μπορεί να το έκανε σε εσένα αυτό ο Φάνος και να μην σου άρεσε ερωτικά. Μα σου άρεσε όλο εκεί. Δεν λέμε μόνο για το ερωτικό. Ο Φάνος ήρθε Ρενάκι μου όταν εγώ ήμουν πολύ στεναχωρημένη, συγγνώμη, στο διακόπτω μετά το γαλά. Και έκανε για μένα κίνηση και μου έλεγε συνέχεια ρε γυναίκα μου, επειδή βλέπω ότι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γι' αυτό και γι' αυτό. Δεν ήταν καθόλου ερωτικό. Με το Φάνο μπροστά σου, πόσες φορές σηκωθήκαμε και χορέψαμε, πόσες φορές καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Στο γαλά εκείνο το χειρότερο της ζωής μου, δίπλα μου, έξω, μία ώρα από πάνω μου. Είμαι εκεί δεν ήταν τίποτα ερωτικό, ήταν ανθρώπινο. Να κάνουμε μια νέα αρχή.
να ζήσουμε το παρελθόν, γιατί τρώμε πολύ κράξιμο και εγώ και όλοι μας για αυτό που κάνουμε πέρα. Γιατί προσπαθούμε μέσα του παιχνιδιού να φανερωθεί ποιος είναι πιο αληθινός και ποιος ψεύτης. Εγώ σου λέω κάτι λοιπόν. Κουράστηκε ο κόσμος, φίλε. Κάνε μια παρένθεση που θέλω να σου πω πολύ ώρα να σου μιλήσει και ο Παύλος. Εγώ θα σου πω κάτι τελευταίο για να το ξέρεις. Και αν όντως θες να κάνουμε νέα αρχή και να τα πηγαίνουμε καλά, το καλύτερο απ' όλα είναι, φίλε. Τα live και αυτά είναι ωραία. Καλά τα κάνουμε όλοι μας. Αλλά καλό είναι ότι έχουμε, γιατί μας γράφουν εδώ πέρα και ό,τι λέμε, καλό να τα λέμε εδώ, ούτε off, ούτε τέτοια. Ό,τι είναι, να το λέμε εδώ μέσα. Έχεις κάτι μαζί μου, Παύλο, έχω αυτό, αυτό και αυτό. Θα στολίσω. Κάνε κάτι να μου αποδείξω ότι είσαι κάτι με λάθος, αποδείξατε μου. Για μένα έχουν λυθεί όλα, τα έχω αφήσει όλα πίσω. Για καινούργια πράγματα. Αλλά για καινούργια πράγματα, ό,τι είναι, θέλω να το λέμε εδώ. Ότι με πείραξε δύο φορές που αναφερθήκατε στο όνομά μου σε έναν καλά, ότι είμαι έξω και κάνω κεράνο. Το αφήνω, είχες τα αντίλα σου, είχες τα νεύρα σου, με το δίκιο σου, τα είπες, τα έκανες. Για μένα, σας λέω, τα έχω αφήσει όλα πίσω μου. Ήρθα εδώ πέρα με ένα καινούριο βιβλίο, αλλά στο πρόλογο του βιβλίου υπάρχουν κάποια σταμπαρισμένα άτομα που δεν θέλω να έχω επαφή. Για δικούς μου λόγους. Για δικούς μου λόγους. Ποια είναι, θα μας πεις, να ξέρουμε. Τους είπα. Το Βασίλη, είπε και το Μιλολόπουλο. Τους είπα, είναι δύο που με έχουν θέσει πιο πολύ από όλους εδώ μέσα. Γύρισα στο πόλι για να ζήσω το Power of Love. Να βρω το Power of Love. Γιατί όχι, εφόσον μπορεί να υπάρχει ήδη. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του Βασίλη και του Γιάννη, δεν θέλω να έρχομαι σε αντιπαράθεση και σε τσακωμούς. Θέλω να απέχω από όλα αυτά. Αλλά με τα δύο συγκεκριμένα άτομα, επειδή είδα ότι έχουν κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αντρικά πράγματα και με έχουν πληγώσει πάρα πολύ και με έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ, δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με αυτά τα δύο παιδιά εκτός παιχνιδιού. Μέσω παιχνίδι τα τυπικά μόνο και μόνο για να περνάμε καλά. Τίποτα άλλο. Αχ, κορίτσι μου. Εσύ θες να πεις, θα βγει η κοπέλα αυτή. Εγώ θέλω να το συζητήσω για αρχή μαζί του. Να δω τι συνέβη. Μήπως δεν πρέπει να συζητήσω. Τι μήπως δεν πρέπει. Τον ποιο να το συζητήσω, αφορά αυτό. Μιλήσει η κοπέλα, ρε μάτια μου, να το πεις μια και καλή. Μα αυτό το είπα. Δεν το δέχτηκα. Δεν είσαι υπό εδώ. Ξέρω, νιώθω ότι εγώ είμαι. Δεν είμαι. Δεν λειτουργώ σήμερα. Καλύτερα να κάτσω εδώ. Στη γωνία, εδώ, να μην κουνηθώ καν. Σοκ και δε, σοκ. Οι πόρτες άνοιξαν. Αυτό περίμενα. Άνοιξαν οι πόρτες. Κάτι μου θυμίζει αυτό το καπέλο. Παύλο, όταν μπήκε εσύ. Όχι, άλλο αυτό. Σύνδεση εσύ. Τώρα μιλάω. Εγώ με την Κατερίνα ήμουν. Μιλάω για τώρα. Δεν ήσουν να τόσο όσο εγώ προχωρήσει εγώ. Ήμουν πολύ πιο κοντά από ό,τι εσύ. Δεν έχει δει πόσο κοντά μπορεί να είναι. Δεν το έχω δει αυτό, αλλά τότε ήμουν και εγώ πολύ κοντά με την Κατερίνα. Αλλά συνέχισε και στέλνει μηνύματα. Έκανε δώρα και στην αρχή, εντάξει, και μετά το σταμάτησε. Πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ τόσο σωστό. Και μην νομίζει ότι η Κατερίνα όλα μου τα έλεγε. Οτιδήποτε έστελνε. Ή οποτεδήποτε την είχε πάρει τηλέφωνο. Μην νομίζει ότι ήταν κάτι που ήταν κρυφό. Η ίδια δηλαδή μου το έλεγε. Ωραία. Απλά αυτό θέλω να το γνωρίζει, επειδή έχει εκτεθεί πάρα πολύ η Κατερίνα μέσα εδώ. Και εγώ δεν θέλω να την εκτίθεται η Κατερίνα και να φαίνεται το όνομά τη άσχημα προς τα έξω, προς τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αξίζει να τη φέρονται έτσι έξω. Το έχω πει αμέτρητα καλά. Ωραία, γι' αυτό το λόγο σου λέω οτιδήποτε είναι να μην κάνουμε πράγματα τα οποία να την εκθέτουν και να την βγάζουν προς τα έξω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αξίζει. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω. Πράγματα! Μπορώ να καθίσω του εσά. Θα μπορούσα να δοκιμάσω το γυαλί σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το γυαλί μου, εσύ προσωπικά, μπορεί να το πάρει για πάντα. Ορίστε. Το λες. Το καπέλα σου. Λοιπόν. Κορίτσι, για πείτε εδώ. Μου. Κορίτσι, για πείτε μου. Ναι, σου πάει. Ναι. Είναι εδώ. Ναι, είναι καλό. Θα το έχει τραβώσει, έχει κάτσει πάνω στα γυαλιά. Ναι, φτιάξτε το λίγο. Φτιάξτε το λίγο. Εγώ τι είμαι, γιατί το στραβώ. Έλα, φίλη μου, δεν κατά λάθο, επειδή είμαι λίγο τσούμπαλο. Φτιάξτε το λίγο, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ, το βλέπεις. Έλα, φίλοι μου, ναι. Κοίτα, να βλέπεις. Τι με είπες. Δεν έρχεται κανείς. Λύνει τον Κυπριακό. Δεν έρχεται κανείς. Κάτσε ο μοναχή μου. Δεν είμαι καλά. Τι. Θα πάω να σε συζητήσω. Πού. Δίπλα. Με τα 50-50. Όχι, βρε. Αχ. Έχει γίνει άλλος. Έχεις πολύ. Τώρα θα έρθω, να τις χαιρετήσω στο κέρδο. Για σχέση κοινωνίας, κάτσε. Τι κάνεις τώρα, που είμαι και πρόστο. ναι, συγγνώμη λίγο, υπάρχω κι εγώ. Έλα, το τελείω να μιλήσουμε. Έλα, λοιπόν, τι γίνεται αυτό. Ένα λεπτό, περίμενε. Πώς μας βλέπεις το ζευγάρι με τη Ρανιά. Εμένα μου αρέσει. Συζήτηση. Ναι. Ρανιά, άλλα λίγο να μας δούμε. Αλλά είναι και ο Φάνος, η μέση παιδιά που πάθουν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, έλα μου. Μόνο το θέλω να κάνω. Τι. Έλα. Ψυχή μου.
Τι έγινε. Πώ μα βλέπει. Ναι, όχι, δεν μα βλέπει. Γιατί. Έλα, δεν έχει πάθει πάλι το παιδί. Εγώ πάω δίπλα. Καλά, θα πω εγώ με το παιδί κάτι, ένα λεπτό, κάτσε να τα πούμε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Συζητούσαμε. Κάτσε, δεν έχω θέμα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν ξέρω τι έβλεπε απ' έξω και πώ με έβλεπε και αυτά. Νομίζω ότι τα πράγματα λύθηκαν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι απ' έξω εγώ δεν είχα και τόσο καλή εικόνα προ το πρόσωπό σου. Εντάξει, είναι. Εγώ το έβλεπα σαν τηλεθεατή. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένα. Γενικά ο καθένα τα βλέπει διαφορετικά απ' έξω. Δηλαδή, σίγουρα, και καθένας έχει τη δικιά του γνώμη και για μένα μπορεί να λένε χίλια δυο. Το ποιο είμαι εγώ πραγματικά, ξέρω εγώ και ο κόσμο που με βλέπει αυτή τη στιγμή και με ζει. Εγώ δεν σε έχω ζήσει. Τώρα που θα ζήσω με σένα και θα είμαστε μαζί, θα βγάλω κι εγώ τη δικιά μου γνώμη. Σωστός. Κοινή γνώμη έχουμε όλοι μας. Σωστός. Εντάξει. Σωστός. Εγώ έχω ακούσει για τον Bill ότι και έβλεπα ότι είναι ένα καλό παιδί. Δεν έχω ακούσει κάτι κακό, κάτι αρνητικό από τα παιδιά. Το ότι είχες και φαινόσουνα μέσα στο σπίτι, το ότι ήσουν ενεργός, όπως έχω πει και την Ρένια ότι είναι ενεργή και φαίνεται μέσα στο σπίτι, το έβλεπα. Ενεργητική. Ναι, κι εγώ είμαι πάρα πολύ ενεργός άνθρωπος. Μου άρεσε να φαίνομαι. Ενεργητικός. Ενεργητικός. Με βγάλανε κιόλας ενεργητικό. Στο Twitter έχεις παίξει πολύ. Ρωτάει, ζανίζει από την Κρήτη, όχι από την Ελλάδα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπες, το είδες επεισόδιο. Το είδες. Εγώ ήθελα να το δω, είναι η αλήθεια και δεν το... Ήθελα να πάω από Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι, δεν είναι Ελλάδα. Γιατί εσύ δεν έχεις πει κάτι. Τι, ένα προφυλακτική είπα και το έχετε κάνει θέμα να πούμε. Είναι πάρα πολλά, άστο. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Εγώ, σαν συμβουλία της, αν πιο παλιό, αν θες, παίρνεις, αν θες, όχι. Κάνε αυτό που εσύ πιστεύεις και από αυτή τη στιγμή αλλού τίποτα. Δες, και στην έξω μου ζωή, πάντα κάνω αυτό που πιστεύω, αυτό που νιώθω. Τέλεια. Και αν βγει σε λάθος, πάλι εγώ θα τη φάω. Τέλεια. Αν βγει σε σωστό, θα πω εντάξει. Αυτό που έκανα πραγματικά ήταν σωστό. Μπράβο, μαγκά. Χάρη. Το όνομά σου μου ξανά πες. Νοντάρης. Νοντάρης. Έτσι, ναι. Θα τις αφήνω. Θα πάλι μόνος μου είμαι. Πάνε και έρχομαι. Έρχομαι, έρχομαι, Bill. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Καλά. Μελιά. Μελιά, μελιά, μελιά. Πού θα πάμε να συζητήσουμε. Δεν σε μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, πού νιώθω άνετα. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια τον εαυτό μου. Ποια πλευρά θέλεις, αυτή ή αυτή. Κάτσε από εδώ να κάνουμε αντίθεση. Πάρε και αυτό, για να μας στείλει. Να ξέρεις, δεν είμαι. Και στο μαγούλα. Ζεστήσε. Δεν ξέρω, είναι λίγο... Περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι. Λοιπόν, θυμάσαι την Παρασκευή, λοιπόν, σε προκαλώ να τα πάρω λίγο από την αρχή, που γυρνάω και λέω μπροστά σε όλους και σε ντρόπιασα, όπως είπες, ότι εσύ ήρθες και έπαιξες. Ναι. Μαζί μου. Ή γενικά ήρθες να παίξεις. Ναι. Αυτό, αλήθεια, σου λέω, μου βγήκε, λες και κάτι ήξερα. Το είδα, δεν ξέρω. Αυτό μου έβγαλες, αυτό είπα. Τέλειο. Βγαίνω, λοιπόν, από εδώ μετά το προκαλά και μου στέλνουν συνεντεύξεις που έχει δώσει η Μαρία Σοφία. Ναι. Σε εκπομπή. Θα τοποθετηθώ και σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό. Μου πεις, γιατί δεν μου το πες, γιατί δεν είπες τίποτα στο καλά. Θα σου πω, σου πατήσω εκεί γι' αυτό. Βλέπω, λοιπόν, ό,τι βλέπω εκεί. Ακούω τι λέει. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο πριν, να έχει αλλάξει το παιδί, ρε παιδί μου. Όντως να μπει και να πει ότι θέλω να μπορώ να παίξω. Αλλά μου άλλαξε αυτό στη συνέχεια. Περίμενε, μην τελειώσω. Στη συνέχεια. Οπότε δεν μιλάω. Μετά, λοιπόν, βγαίνει το τρέιλερ της Δευτέρας που ήρθες εσύ, ναι, που ήρθες εσύ και λες ότι μπήκα για εσένα. Με παίρνει τηλέφωνο, λοιπόν, η Μαρία Σοφία και μιλάμε. Και μου λέει, δεν έχω λόγο. Μου λέει, έλεγα να σε πάρω, να μην σε πάρω, δεν έχω λόγο, μου λέει, να σου πω ψέματα. Ό,τι είναι να σου πω, θα σου το πω γιατί μαζί κοιμόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου τα λες, ειλικρινά, και θα δεις πώς θα τοποθετηθώ εγώ. Γιατί... Δεν θέλω να δεις πώς θα τοποθετηθείς εσύ. Ωραία, θέλω να δω εγώ. Την αλήθεια θα σου πω, εννοείται. Εντάξει. Θα σου το πω ομά, καθαρά ομά, γιατί βλέπω αυτό το κορίτσι, η Μαρία Σοφία, το έχει παρατραβήξει, με έχει εκθέσει πάρα πολύ, δεν έχω μιλήσει, δηλαδή, άκουσε με. Το κάνει για κάποιο σκοπό, μα δεν έχω τελειώσει. Άκουσε με, επειδή αυτό το... Είναι και 17 λεπτά αυτή η συζήτηση που έχει κάνει η Μαρία Σοφία. Εγώ δεν έχω μιλήσει καν, δεν έχω αναφερθεί καν προς το πρόσωπό της, αλλά με έχει βγάλει εκτός όριων, ειλικρινά, έχει πει χίλια δυο για εμένα και καλώς ή κακώς μένουμε πάρα πολύ κοντά. Αυτό το όλο σκηνικό έχει φτάσει και στα αυτιά της οικογένειάς μου και της το είχα αναφέρει ότι με έκθεσες πάρα πολύ στην οικογένειά μου και με αυτό εγώ θόλωσα πιο πολύ. Θα σου πω εγώ. Εγώ με τη Μαρία Σοφία έχω βρεθεί δύο φορές πριν καν μπει στο παιχνίδι, πριν καν δω το οτιδήποτε.
αυτή η κοπέλα ήθελε να κάνει με μένα σχέση. Εγώ δεν ήθελα να κάνω σχέση. Μου τα είπε και αυτά η Μαρία. Θα στα πω όλα. Τι γυρνάς και λες. Θα στα πω όλα εγώ. Ακούω και τη δικιά σου θέση αυτή τη στιγμή, αλλά έχω ακούσει και τη δικιά της θέση. Θα τις πω εγώ. Άκουσε με. Εγώ, όσον αφορά, γιατί είχε αναφερθεί ότι εγώ μιλούσα για τον Παύλο, είχε πει ότι μιλάω εγώ για τον Αλέξανδρο. Που εγώ με τον Αλέξανδρο κάνω και εκτός σπιτιού παρέα. Και με το που ανέφερε το όνομα του Αλέξανδρου, γύρισα την κάμερα, γιατί εγώ την πήρα τηλέφωνο. Την πήρα τηλέφωνο. Λέω, για ποιο λόγο, κοπέλα μου, το κάνεις αυτό. Τι σου έχω κάνει. Δεν έδειχνε ότι όταν εγώ δεν είμαι καλά, θέλω να με τραβάει. Λες, βλέπεις ένα λέει, θέλω να με τραβάει. Και λέω, ρε φίλε, τι κάνω λάθος. Αφού μου πει ότι θέλει χώρο, θέλει. Δεν θέλω να την πιέζω και να την τραβάω. Γιατί το λέει αυτό. Βέβαια, και εσύ δεν θα νιώθεις ένα παράπονο. Δεν ξέρω. Εγώ νιώσα παράπονο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη μεριά του όλο αυτή τη στιγμή καθόλου. Ναι, απλά προσπάθησα λίγο. Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω. Γιατί νιώσα άσχημα. Απλά, ναι, κατάλαβα. Κουμπούσε και αυτό. Όχι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Κουμπούσε και αυτό. Δεν είπα ότι δεν μπορώ να σε καταλάβω. Απλά δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή στην ψυχολογία σου. Γιατί με. Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα να ξέρει μια σχέση, να μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγώ προσπαθώ να μπω στη δική σου θέση. Δεν είμαι άνθρωπος που. Θέλω για να μπορώ να δίνω, θέλω έστω κάτι να λίγο να παίρνω. Γιατί δεν έχεις πάρει τίποτα από μένα. Έχω πάρει. Αλλά έτσι θέλω... πώς τα λες, είναι λες όχι, να έχεις πάρει τίποτα. Έχω πάρει, αλλά... Εγώ νομίζω ότι... Οι περισσότεροι δεν το... Ας τους περισσότερους, δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά εσύ... Ο κόσμος και ο κόσμος αυτό δεν με πειράζει. Δεν σου λέω ότι δεν σέβομαι την άποψη του κόσμου, αλλά είναι... Σ' αρέσει κάθε δύο. Πρώτον, το τι προβάλλουμε προς τα έξω στον κόσμο για να κάνει με εμάς. Οπότε ας λύσουμε πρώτα εδώ. Ωραία. Και μετά ο κόσμος, κατάλαβες. Θεωρείς. Δεν μπορεί να χτώσει τον νομική αυτό. Θεωρείς ότι είσαι με τη στάση σου. Όχι, δεν σου λέω ότι κάνεις άκο. Σίγουρα έχεις μου δείξει πράγματα. Εγώ το έχω δει. Τι σου έχω κάνει. Και γύρισα, λέω, είπα για τον Αλέξανδρο, μου λέει ναι. Γύρισα την κάμερα. Μου λέει, είπες και για τον Παύλο. Λέω ναι. Σηκώθηκα με το, πραγματικά με τη φόρμα και πήγα τρέχοντας στο δωμάτιο του Παύλου. Λέω, Παύλο, ανέφερε το όνομά σου, φίλε. Τι είπα για τον Παύλο. Σε όποιον έχει αναφέρει κάτι, πήγα το κινητό. Δεν ξέρω, Ρένια μου, τι σου έχει αναφέρει εσένα. Εγώ σου λέω ότι δεν σε ξέρω και από εχθές και δεν μπορώ να βγάλω γνώμη για εσένα. Εγώ όταν μπήκα σε αυτό το σπίτι, είχα βγάλει ένα συμπέρασμα για εσένα. Το ότι μου άρεσες. Και αυτό εδώ. Όταν μπήκες. Εννοείται. Και το δείχνω πριν. Πιο πριν, πώς να βγάλω συμπέρασμα. Μα εσύ είπες ότι πριν το. Πριν μπεις, το παιχνίδι, ότι... μου άρεσες, λέω. Και τώρα μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Αυτό είπα. Ωραία, και σήμερα. Ωραία, να τελειώσω. Άκουσε με λίγο. Να. Εγώ καθημερινά θα σου δείχνω το ενδιαφέρον μου. Αυτό τη συζήτηση είχα πριν και με τα παιδιά. Μου αρέσει μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ. Και πιστεύω ότι το έχεις καταλάβει αυτό. Όχι. Πώς όχι. Όχι, δεν σου ψέμα, δεν το έχω καταλάβει. Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ήρθα πριν, σε πέτυχα και στο διάδρομο, σου χαμογέλασα, αλλά εσύ δεν μου δίνεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εν τέλει, αυτή τη συζήτηση θέλω να κάνω. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τη Μαρία Σοφία. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω για τη Μαρία Σοφία και όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί πάτε... έχει αναφερθεί το όνομά μου και υποτίθεται εσύ στη Μαρία Σοφία με έβριζες. Τι έκανα. Πιο πριν. Ότι έλεγες πράγματα για μένα, σιγά μην πω για αυτήν. Γιατί όταν εσείς ήσασταν μαζί, εννοώ στο φλερτ. Δεν ήμασταν μαζί καθόλου. Φλερτ. Ποτέ δεν είχατε φλερτ, λοιπόν. Υπήρξε. Ήταν φλερτ από πλευρά τη προ το πρόσωπό μου. Παρακαλώ. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω εγώ και μπορώ να σου πω ότι η αδερφή τη. Έκανε screenshot το προφίλ μου και το έστειλε στην αδερφή της και λέει: κάντε τον follow και στείλ του μήνυμα. Και έτσι και έγινε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα πω όλα, γιατί ξέρω εγώ τι έγινε στην πραγματικότητα και ξέρω πού με βρήκανε κιόλας και με είδανε. Με είδανε στο προφίλ της ξαδέλφης μου που κάναμε μαζί με την ξαδέλφη μου. Δεν με νοιάζει να μας επειδή τα ξέρω, μου τα είπε η ίδια όλα αυτά. Εγώ θέλω να. Ναι, εμένα με νοιάζει το εγώ αυτό. Από όσο με ξέρει. Από όσο λίγο με ξέρει. Δεν σε ξέρω πολύ. Ρε, νιώθω όμορφη. Γι' αυτό και κάθομαι και συζητάω. Άκουσε με, γιατί και εγώ θέλω να συζητήσω μαζί σου. Και μου αρέσει που μου ήρθες και μου έπιασες μόνη σου. Εσύ τι βλέπεις, πιστεύεις αυτό. Όταν είμαι εγώ γενικά μπερδεμένη, γενικά ναι, και δεν έχω κάτι μόνη μου να... Δηλαδή όταν ήρθες στο προβλή... σπίτι, ήμουν μπερδεμένη. Πιέστηκα. Πιέστηκες, να... αλλά εγώ σου λέω φασοφίσου το δεν είδα την κατάσταση. Εγώ δεν ήξερα την προηγούμενη εβδομάδα σου και την προηγούμενη εβδομάδα μπερδεμένη. Δεν ήμουν μπερδεμένη. Ούτε την προηγούμενη που κάνα σύνδεση ο Μπίλ, πάλι πίστευα ότι ήσουν μπερδεμένη. Εγώ ήθελα από τη στιγμή καταρχήν που θα. Όχι, ναι. Καταρχήν, άμα είμαι εγώ με έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, το με τον Παύλο μπορεί να μιλήσει και να πει ότι εγώ σου είμαι στο ίδιο σπίτι, θα είναι και ένα άνθρωπο κοντά μου. Αν... Πραγματικά, πόσο ακόμα για τον Παύλο. Σου λέω. Αλλά στο κομμάτι του ότι α πούμε και με όλο αυτό με το ότι να σε παίρνει τηλέφωνο ο Μπιλ να σου στέλνει μηνύματα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει και του το είπατε δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, εσύ δεν θα ζήλευε. Αν έπαιρνε πρώην μου τηλέφωνο. Θα σας το πω αλλιώς. Ναι. Έδωσε το δικαίωμα σου. Εσύ. Δεν φταίει. Άρα, τι, ερχόμαστε στα ίδια. Ερχόμαστε στα ίδια, σε αυτό που σου λέω εγώ. Ναι. Το έργο είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε έρθει σε ένα παιχνίδι, λέγεται Power of Love. Έρχεσαι για να γνωρίζεις τον άλλον όλο και πιο πολύ,
Όλο και καλύτερα, σωστά. Ναι. Δεν έχουμε το χρόνο που έχουμε στην έξω ζωή ή τις ώρες που γουστάρουμε ή ό,τι γουστάρουμε κάνουμε ή οπότε γουστάρουμε το κάνουμε. Ούτε καφεδάκια, ούτε φαγητάκια, ούτε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, είμαστε ένα περιορισμένο παιχνίδι με κανόνες κλπ. Όταν βλέπω μία εβδομάδα εσένα απλά να έρχεσαι και να κάθεσαι έτσι δίπλα μου και να λέω, για πείτε ρε παιδιά, τι έγινε, και δεν μου κάνει ούτε μία ερώτηση να με γνωρίσεις. Τι θες να καταλάβω. Θα σου πω λίγο ακριβώς τι τοποθέτησε και να πριν στο Παύλο που συζητούσαμε με τα παιδιά. Λέγαμε ότι η Χριστίνα δεν έχει προσεγγίσει τόσο τα υπόλοιπα παιδιά όσο τον Παύλο. Τον Παύλο τον έχει προσεγγίσει πολύ περισσότερο. Τα υπόλοιπα παιδιά όχι τόσο. Mm. Και λέω, Παύλο μου, λέω για μένα, λέω, η Χριστίνα είναι πάρα πολύ σωστή και δίνω ένα τεράστιο δίκιο, λέω, στη Ρένια που εγώ έκανα το εντελώς αντίθετο. Προσέγγισα όλους τους υπόλοιπους και δεν έδωσα περισσότερη βάση στη Ρένια που έπρεπε να κάνω το αντίθετο κι εγώ εν τέλει. Έπρεπε πιο πολύ να έχω. Να είμαι περισσότερο μαζί σου παρά με τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ το είπα αυτό εδώ. Όχι. Άκουσε με λίγο. Ισορροπία. Δεν χρειάζεται ούτε πιο πολύ, ούτε λιγότερο, ούτε τίποτα. Ήθελε λίγο περισσότερο, πιστεύω, για εμένα. Αυτή είναι η δικιά σου άποψη. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Okay. Δηλαδή έπρεπε να είμαι λίγο περισσότερο με εσένα, για να με γνωρίσεις καλύτερα, για να σε γνωρίσω καλύτερα και να έχουμε τέλος πάντων μια καλύτερη οικειότητα. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσύ έχεις ξενερώσει γενικά με όλα αυτά που έχει γίνει. Νιώθω. Δεν ξέρω. Θα ήθελες να το συνεχίσουμε. Ποιο? Το όλο αυτό. Δεν έχουμε αρχίσει τίποτα για να συνεχίσουμε. Θα ήθελες γενικά να ξεκινήσουμε. Όχι, ακόμα δεν. Είχα κάνει και με το Φάνο μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι. Είσαι σε mood εσύ. Ναι, ότι είμαι εδώ. Θέλεις το χρόνο σου. Δεν θα πω αυτή τη φράση, θέλω τον χρόνο μου. Απλά δεν είμαι σε φάση αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Και εγώ θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί αυτό. Μου. Αυτό. Τώρα γιατί το τι κάνεις εσύ, αν είσαι ή όχι απέναντί μου, δεν το ξέρω. Εγώ θα είμαι αυτός που είμαι για να σου δείξω ακόμη περισσότερο τον ενδιαφέρον μου. Τώρα εγώ δεν γίνεται επειδή μου πεις εσύ, εγώ έχω κρυώσει τέλος πάντων. Να σου πω, ναι, τότε και εγώ κρύωσα. Αυτό είναι πάρα πολύ παιδικό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σε προσεγγίσω λίγο περισσότερο και θα το κάνω. Τώρα, αν δω ανταπόκριση, καλώς. Αν δεν δω ανταπόκριση, θα ξανακάνουμε άλλη μια συζήτηση, να σου πω Ρένια πώς το βλέπεις κτλ. Να σε κάνω μια αγκαλιά τουλάχιστον. Όχι. Θέλω πολύ. Όχι. Μια αγκαλιά. Θα την κάνω. Εντάξει, εσύ με αγκαλιάσαι, εγώ θα την κάνω. Σε παρακαλώ. Τι. Όχι. Αλήθεια σου λέω, δεν είμαι καθόλου σε τέτοιο μου. Τελείω, πάμε δίπλα με τα παιδιά. Ούτε αγκαλιά. Δεν είμαι καθόλου σε τέτοιο μου. Είναι μικρό. Πράγματα. Δεν σου λέει να αλλάξει κάτι στον τρόπο που φέρεσαι. Ο τρόπο που φέρεσαι είναι άψογο. Εγώ, ειλικρινά, θεωρώ ότι προχωράμε και πιο γρήγορα από ό,τι προχωρήσουμε τον Παύλο. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Ακριβώς αυτό. Το λέω και το εννοώ. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες αυτές που σου είπα μέσα σταθερή. Είναι σε βλέπω σαν ότι ψιλοεωρείσαι ακόμα. Λες τον θέλω. Τον θέλω. Άσχετα που το δείχνεις ότι τον θες και τι κάνεις βήματα. Ίσως πιέσει και τον εαυτό σου να το κάνει. Εγώ θέλω να σ' ανέτει και να αφωθείς. Ελπίζω να με κατάλαβες. Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Απλά με κάνεις και γενικά τα επεξεργάζομαι. Να ξέρεις ότι στο ξεκαθαρίζω και στο λέω πολύ ευθέως αυτό το πράγμα. Μου αρέσει που σου δείχνω ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει γενικά. Σε βλέπω και μου αρέσει. Με φτιάχνει η μέρα. Okay. Ναι, όμως, επειδή είμαι άνθρωπος που είμαι πολύ προσγειωμένος και κατανοώ τα πράγματα και τα σέβομαι, ακόμα τώρα που είναι αρχή, έστω και αυτό, αν μου πεις, Παύλο, δεν θέλω. Εγώ το κόβω τώρα. Είμαι άνθρωπος, όσο μπορώ να δώσω, όσα περισσότερα, αν ξενερώσω και αν νιώθω ότι ο άνθρωπος που δίνω πράγματα δεν είναι σε μένα, δεν θέλει κάτι παραπάνω από μένα, απλά με έχει για να περνάει την ώρα του και να νιώθει καλά, ξενερώνω και το κόβω εκεί. Εγώ μπορώ να δείξω πράγματα, μπορώ να σου δείξω όλα αυτά που άκουσα, να τα διαψεύσω όλα. Γιατί έτσι είναι. Νιώθω καλά μαζί σου αυτή τη στιγμή που κάθομαι, ωραία. Ναι, αλλά δεν νιώθω καλά όμως να σου μιλάω. Χριστίνα, και η Χριστίνα είναι εκεί. Ναι, δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι με αγνοείς. Νιώθω ότι. Σε βλέπω και χαίρομαι που σε βλέπω με στα μάτια. Εσύ δεν νιώθω το ίδιο γι' αυτό. Τώρα δεν σε κοιτάω. Ωραία. Εντάξει, γενικά να σου πω την αλήθεια, πραγματικά σου το λέω, το κάνω τελείως από μηχανία. Δεν το κάνω που δεν θέλω να σε κοιτάω. Απλά εντάξει, ξέρεις, με κοιτάς λίγο. Απλά βλέπω ότι κοιτάς άλλους κανονικά με στα μάτια και τους μιλάς και χαίρεσαι που τους μιλάς. Ναι, όχι, δεν το κάνω γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω, λίγο μου φαίνεται. Το κάνω επειδή εντάξει, είναι διαφορετική η σχέση μεταξύ μας. Και για τους δύο μας το λέει. Δεν το λέει μόνο για σένα. Άρα δηλαδή. Εμείς πιστεύουμε αυτό που μας λένε, έγινε η πλήση εγκεφάλου. Εγώ okay. Δεν πίστεψα τίποτα, αυτό σου λέω. Ούτε εγώ πίστεψα. Εγώ σου είπα ότι πρέπει λίγο να γίνεις πιο σταθερής σε αυτό που λες για να μην έχουν δικαίωμα να μας πούν τίποτα. Εγώ αυτό είπα. Πάντα μόνο. Θα λένε. Γιατί δεν λέγανε στους προηγούμενους. Ναι, δεν λένε στους άλλους. Γιατί δεν λένε στο Γιάννη και στην Άννα που έχουν κάνει λιγότερα πράγματα από εμάς. Αλήθεια δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι η ίδια φάση. Πάλι, χειρότερη μην. Φάση είναι. Εμείς έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Οπότε, γιατί δεν λένε στο Βασίλη και στη Ζένια. Εμένα ρωτάς. Ρωτάω γενικά.
θες να ξέρει. Ρώτα. Ρώτα, Μαρία. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι λογικά είναι εξελίξη με στις σχέσεις μας εδώ πέρα. Δεν γίνεται να πεις αυτό και αυτό να είναι, ότι εσύ έρχεσαι, ξεκινάμε και όλα καλά, εντάξει, είμαστε μαζί, τελεία. Δευτέρα, μπαίνεις. Δευτέρα μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι είμαστε μαζί και είμαστε τέλεια. Γίνεται αυτό. Είμαστε σε φάση γνωριμίας και μας δείχνουν κάθε τρεις και λίγο μας δείχνουν ένα βίντεο στο οποίο είναι, προσπαθούν εμένα να με κάνουν να ξεφύγω. Το οποίο εγώ σαν άνθρωπος. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται. Προσπαθώ να μην ξεφύγω γιατί το καλό δεν θα ξεφύγω. Και δεν πρόκειται να ξεφύγω να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, θα κρατήσω το επίπεδο αν εσύ αποφασίσει ότι δεν θέλει να είσαι μαζί μου γιατί δεν μπορεί και δεν μπορώ να είμαστε μαζί. Θα το τελειώσουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Αν εσύ επιλέξεις κάποιον άλλον, οκ, okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να σε κρατήσω με το ζόρι. Το ότι μπήκα μέσα και είπα θέλω αυτόν τον άνθρωπο, εγώ το έκανα όπως το κάνεις εσύ όταν πρώτο μπήκες. Είπα θέλω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Απλά δεν τον είχα ζήσει. Το ίδιο πράγμα. Αν και είδες, δεν βγήκε έτσι. Ναι, αλλά εγώ όμως ήθελα να. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούσα. Γι' αυτό το λόγο, ό,τι και αν άκουγα και ότι όσο και αν με στεναχωριόμουν κάθε φορά που γινόταν αυτό, κάθε φορά έλεγα θέλω να το προσπαθήσω γιατί πιστεύω ότι αξίζει και θα το προσπαθήσω κι άλλο. Θα το προσπαθήσω κι άλλο. Θα το προσπαθήσω κι άλλο. Και το έλεγα συνέχεια αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πρέπει να προσπαθήσει. Όχι, δεν προσπαθούσα με το ζόρι. Δεν θα ακούσω αυτά που μου λένε. Θα βγει γιατί θα γνωριστούμε καλύτερα και θα ταιριάξουμε καλύτερα. Και εμείς δεν προλαβαίνουμε να γνωριστούμε γιατί μας βαράνε από παντού. Και εγώ πιέστηκα πολύ, και εσύ και όλα αυτά. Εσύ τώρα θέλεις να μείνεις μόνη σου. Αλλά... Τι να σου πω, εντάξει, οκ. Okay. Άμα θέλεις αυτό, ισχύει. Πες. Έτσι νιώθω. Okay. Πότε δεν ξέρεις, δεν πέφτει. Κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Όχι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Δεν το λέω με την έννοια ότι θέλω να γνωριστώ με άλλους για να κάνω κάτι με άλλο. Άκουσα με, δεν κατάλαβα. Το λέω με την έννοια ότι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Μπορεί να κάνω κάτι για πλάκα και... Επειδή τα συζητήσαμε πριν με τη Ζένια. Τι? Συζητάγα και πριν με τη Ζένια και μου είπε ότι είχε αλλού ενδιαφέρον και τελικά με τον Βασίλη μου προέκυψε. Κατάλαβες. Έγιναν πράγματα. Κατάλαβες. Δεν έγινε τυχαία. Τέλος πάντων. Αφού κατάλαβα, το έκανε τυχαία. Δεν ήταν τυχαία. Αυτό είναι το θέμα. Είχε ενδιαφέρον. Με αυτόν που είχε ενδιαφέρον, αυτός έκοψε πρώτα. Μετά προέκυψε αλλιώς και έγινε αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να καταλήξω και εγώ. Θέλω εντάξει, να πω ότι... πείτε, απλά είμαι εδώ πέρα μια εβδομάδα, δεν σας γνωρίζω, προσπαθώ να σας μάθω και δεν θέλω να δείπνω ότι όλη την ώρα είμαι πάνω σου ή ότι όλη την ώρα είσαι εσύ πάνω μου και να νομίζουν οι άλλοι ότι τα έχουμε και ότι sorry και δεν θα κάνουμε σχέση και μετά να γίνει κάτι και να εκτεθούμε. Κατάλαβες. Εγώ δεν θέλω ούτε να προσβάλλω σένα, ούτε εμένα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι λες και μου λες ότι είσαι εδώ και παίζεις και θα με παρατήσεις. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Λέω, εντάξει. Απλά μίλησα και με τον Ούλα τώρα, δύο λεπτά πριν έρθεις. Και όταν τη ρώτησα πώς τη βλέπεις τη Χριστίνα, ήταν προβληματισμένη σε αυτό που μου είπε. Και λέω, κάτσε να μιλήσουμε την ίδια καλύτερα για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να εκτεθώ, ούτε το κορίτσι. Αν δεν με κοιτάει όπως τη βλέπω εγώ, δηλαδή θα ήθελα έστω και λίγο αμοιβαίο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Αν δεν με βλέπει όπως τη βλέπω εγώ, καλό είναι να πάω πάσω. Να την αφήσω να κάνω τι νομίζει. Να διαλέξει, να δει, μήπως αρέσει κάποιος άλλος και να μην επιμένω. Γιατί μπορεί με αυτόν τον τρόπο που κάνω εγώ να συμπιέζω κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Εντάξει, αλήθεια. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι μιλάω μόνο με σένα. Κατάλαβες που πιάνει. Ότι είμαι μόνο με σένα όλη την ώρα. Μα δεν είναι έτσι. Απλά... Γι' αυτό σου ζήτησε και πολύ. Καλά μου είπες, ναι, να γνωρίσεις. Μα δεν έχω πρόβλημα. Απλώς και τώρα που σου συζητάω αυτό το πράγμα, στο λέω γιατί. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να νιώθω ότι είμαι σε σένα. Γιατί άμα είμαι σε σένα ή σε μια κοπέλα που θα δείξω ενδιαφέρον, θα είμαι εκεί. Δεν βλέπω άλλο. Ωραία. Τώρα, αν εσύ βγάζεις, δείχνεις ένα ενδιαφέρον προς τα εμένα. Και ενώ είμαι εγώ στην άκρη εδώ και βλέπω ότι συζητάς με κάποιον που θες απλά να το γνωρίσεις και βλέπω ότι υπάρχει φλερτ μεταξύ σας. Και εκεί πέρα, εσύ τι θα κάνεις, εσάς, π.χ. να με βρεις. Κοίταξε, να ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι ξεκάθαρη και αν δω ότι όντως πάει και μ' αρέσει κάποιος άλλος και τέτοιο, σου πω, Παύλο, σταμάτα. Δεν έχω σκοπό να παίξω. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρη και πολύ έντιμη απέναντί σου. Επειδή εγώ ξέρω, παίρνω τα vibes από σένα και τα καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι 35 χρόνια άνθρωπο. Στον κόσμο έξω, αυτό δεν θα το κάνω. Θα το κάνεις αν πιάσεις εκεί την κάμερα και της πεις ξέρεις κάτι. Εγώ τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο και τελείωσε. Να πάτε να. Α, πρέπει αυτό. Να το δηλώσεις, τέτοιες. Δεν σου λέω δηλώσεις, αλλά όταν θα το χρειαστεί να το πεις. Δηλαδή, κόφτε το τέρμα, όχι με φωνή, τέρμα. Εγώ είμαι εκεί. Στον καλά δεν είπα ότι εγώ θέλω σένα κλπ. Όσε φορές δεν με ερωτήθηκα, είπα ότι εγώ θέλω σένα. Με τις πράξεις με το δείχνω. Νομίζω ότι όταν παίρνει ένα βίντεο και εγώ έχω επιλέξει εσένα και είμαι μαζί σου όλη μέρα και μου κάνουν παράπονα τα κορίτσια, χάνεσαι όλη μέρα με έναν Παύλο. Νομίζω ότι. Και μας γράφουν οι κάμερες, αλλά είναι κάτι που το βλέπει ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
Αυτό έχω να δώσω. Αλήθεια. Και εγώ δεν σου ζήτησα να δώσει κάτι παραπάνω. Σου είπα να είσαι ποιο θα φέρει αυτό στο, στο λόγο και στι πράξει τη καλή. Αυτό μου βγαίνει τώρα. Αυτό μου βγαίνει. Αλήθεια. Δεν θεωρείς... μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Okay. Αλήθεια. Περιμένω να γίνει ένα μπαμ, δεν ξέρω κάτι. Γιατί δεν περιμένει όμω. Γιατί το περιμένει. Αυτό είναι που με χαλάει. Δηλαδή. Θέλω να είμαι εντάξει, περνάω καλά μαζί σου. Δεν νομίζω ότι έχει δείξει τον κόσμο με τη συμπεριφορά σου κάτι. Δεν λέω ότι θα είναι το ίδιο με μένα. Και αυτό το λέω και σε όλου. Ότι μπορεί με μένα ο Τζο να είναι διαφορετικό και όλοι σε υποστηρίζουν και δεν είμαι προκατελημένη και το ξεκαθαρίσαμε. Αλλά δεν. Επειδή σήμερα είσαι καλό ή εγώ είμαι καλή, αύριο δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Χτύπα ξύλο, ρε παιδί μου, να μην γίνει και ποτέ να μην τσακωθεί. Άμα συμβεί κάτι, άλλο αυτό. Άμα δεν γίνει. Άμα όλα είναι εντάξει. Το να υπάρξει μια διαφορά, μια διαφωνία, δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Είναι σε όλου, είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά αυτό που σου λέω, αν υπάρχει αυτό το αμοιβαίο, δηλαδή το σε βλέπω και χαίρομαι που σε βλέπω. Βλέπει και χαίρεσαι που με πιστεύει να περνάμε χρόνο μαζί. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει κάτι άλλο. Σου έχω δείξει ότι όταν σε βλέπω ότι δεν χαίρομαι ή δεν κάνουμε την πλάκα μας και στον καλά την Παρασκευή και τώρα που χόρευε η Ρένια. Όχι, αυτό και το συζητάμε, αυτό που σου λέω, αυτό σου λέω. Δεν είναι κάτι. Απλά σου ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα, ήθελα να ξέρω. Εντάξει, απλά ό,τι σου έχω πει εσένα, τα έχω πει και στα κορίτσια. Δεν σου έχω κρύψει ποτέ τίποτα. Τίποτα, απλώς έτσι πως με τη συζήτηση που είχαμε την Άννα έστω και τη Λίγη αυτή, ναι, μου έδωσε να καταλάβω ότι εσύ ακόμα δεν ξέρεις σχεδόν καθόλου, ας πούμε, τι θέλεις ακριβώς. Ότι σου αρέσει το που κάνω, αλλά δεν ξέρεις τι θέλεις. Μου αρέσει, αλλά ναι, δεν ξέρω αν θέλω να κάνω σχέση μαζί σου ακόμα. Μπορώ να κρίνω εγώ από δύο μέρες που σε έχω δει ότι θέλω να το προχωρήσω πιο σοβαρά. Εγώ και μόνος μου δεν προχωράω σοβαρά τόσο γρήγορα. Το να κάνουμε σχέση με το να... Όταν έρθουμε πιο κοντά, να αρχίσουμε να γνωρίζουμε. Νομίζω μια χαρά τα συζητάμε κάθε φορά. Ωραία, αυτό. Δεν θες να με βοηθήσεις. Ναι, αλλά δεν μου βγαίνει τώρα αυτό που κάνεις με πιέζει. Αυτό που κάνεις με πιέζει. Πάρε το χρόνο σου πάλι. Τι να πω. Αυτό που κάνεις με πιέζει. Αλήθεια, πιέζομαι αυτή τη στιγμή με αυτό που μου λες. Αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή. Πάρε θέση για τον εαυτό σου. Με πιέζει. Δεν μπορώ να το κάνω και μου το ζητάς και δεν μπορώ. Άρα δεν μπορούμε να είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να χαλαρώσω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Για να φτάσουμε στο σημείο να χαλαρώσουμε, πρέπει να μην έχουμε εχθρού. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι. Ωραία, οπότε δηλαδή πρέπει να μπω στη διαδικασία να κάνω έναν πόλεμο. Εγώ την θέση μου την παίρνω έτσι όπως πιστεύω εγώ ότι μπορώ. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας σας κάνει θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ. Ήδη με πιέζει αυτό. Δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο. Μου έχουν πέσει όλα μαζί. Πριν μπει εσύ. Ωραία, πριν μπει εσύ. Πριν μπει εσύ. Δεν έχω χαλαρώσει με τίποτα. Με πιεζόμουν τόσο καιρό με τον Παύλο για την Λένα. Οκ. Okay. Τόσο καιρό. Ωραία. Από τη στιγμή που μπήκα στο σπίτι είχα θέματα. Εγώ αρχικά. Από την αρχή που μπήκα στο σπίτι, ναι, μπήκα τσακωμένη. Οκ. Okay. Μπήκα τσακωμένη. Ήξερα ότι θα με πολεμήσουν όλες, θα μου βγάλουν νύχια. Ωραία. Μετά μόλις βρήκα. Τι είναι? Μόλις βρήκα κάποιον, με πίεζε να διαλέξω. Μετά χώρισα. Μετά πιεζόμουν εγώ σε να διαλέξω. Εγώ ποτέ. Πέρα από εσύ. Τώρα. Όχι. Αυτό κάτσε και σκέψου. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Τι κάνεις? Καλά εσύ? Μπορώ να σε φιλήσω? Όχι. Εντάξει. Ο Πιλ θα με φιλήσει που ήρθε σήμερα. Καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Καλώς ήρθες. Καλώς βρήκα. Λάκο, καλώς ήρθες. Πώς σας βρήκα, Μαρία μου. Πώς ήταν η υποδοχή, τα κορίτσια ήταν, σε περίμεναν από τη σκάλα. Ανεβαίνανε, κατεβαίνανε. Με το βέβαια η μπάλα, θέλω να ρωτήσω πώς κάνανε, γιατί άκουγα μόνο φωνές. Ναι, με την μπάλα, να παίξεις μπάλα, ήρθες, ήταν όχι, συμφωνικό. Όχι, θα δείξω ότι πώς παίζει η μπάλα. Ωραία. Και με τα γόρια καλά, αν ξέρεις ότι με 2-3 δεν μίλησες καθόλου. Με δύο. Με δύο, με το Γιάννη και το Βασίλη. Ναι. Όχι, ένα για το είπαμε. Είπα. Αρκά τυπικό. Και είναι αυτοί οι δύο που είπες ότι δεν θέλω να έχω, ναι, ούτε καλημέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλά, θα το δούμε μετά. Σεβαστό δικαίωμά του. Ε? Αδιάφορο, ούτε εμείς θέλουμε. Σεβαστό δικαίωμά του. Εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά γιατί δεν έχεις ξεκαθαρίσει και για το κορίτσι ήρθες. Βέβαια, σε σχέση με αυτούς τους δύο που δεν θέλεις ούτε καλημέρα, είπε στη Ζένια ότι λυπάσαι που έχει σχέση με το. Τη λυπάσαι όχι, που όχι, δεν είπα αυτό. Βασίλη, είπα στην πλάκα κάτι μου είπε και λέω: σε λυπάμαι. Για το τύπο ότι. Καημένη, πες, δεν είπε. Δεν είπε. Λυπάμαι. Ναι, καημένη μου, τι είσαι να ραβήξει αυτό. Είπα. Που βρήκε να διαλέξει το Βασίλη. Όχι, που και καλά έλεγε ο Βασίλη στα επεισόδια που έβλεπα ότι. Δεν ξέρω τι έχω, δεν ξέρω τι θέλω. Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι πώς θα έλεγε. Με αυτό σε στην πλάκα το είπα και στο είπα και ζήτησα συγγνώμη. Ότι έχετε τις κυκλοθυμίες. Ναι. Μάλιστα.
Και όταν σε ρώτησε ο Παύλος Τερζόπουλος, αν ήρθες για την Κατερίνα, δεν απάντησες. Ναι. Δεν θα απαντήσω τίποτα ακόμα. Μάλιστα. Καλά. Έχουμε χρόνο γιατί έχουμε ένα άλλο θέμα. Καυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό. Που ξεκίνησες εσύ σήμερα και σε έβλεπα από το καμαρίνι και στεναχωρέθηκα. Τι έγινε με τη Μαρία Σοφία? Έχει βγει σε μια συνέντευξη, τέλος πάντων. Έχει πει ότι έχει πει για τον Οντάριο, ότι τον γνώριζε, ότι υπήρχε φλερτ κλπ. Εντάξει, αυτό δεν με ενδιαφέρει από τη στιγμή που ήταν πριν το παιχνίδι. Απλά είχε πει ότι μπήκε εδώ μέσα για να παίξει. Κάτι που είχα αναφέρει ήδη εγώ πριν, γιατί αυτό ένιωσα, αυτό είπα την Παρασκευή στο Πρόγκαλα. Τέλος πάντων, ότι ήρθε να παίξει και μετά με παίρνει τηλέφωνο εμένα η Μαρία Σοφία και μου λέει ότι έλεγε βρισχές προς εμένα, ο Νοντάρης, ότι εγώ μαθαίνω για σένα. Ναι, ναι. Πρώτη μέρα, Μαρία μου, κιόλας που ήρθα, δεν γνώριζα καθόλου τα παιδιά και τους είπα από μόνος μου ότι εγώ στην έξω μου ζωή, γιατί έχουμε όλοι μας έξω μας ζωή, πριν καν μπούμε στο παιχνίδι, είχα κάποιο φλερτ με αυτή την κοπέλα πριν δυόμισι μήνες. Τυχαία. Θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Με αυτή την κοπέλα έχω βρεθεί ακριβώς 2 φορές στη ζωή μου. Και την πρώτη φορά ήταν γνωριμίας και τη δεύτερη φορά ήταν να τη ρωτήσω πώς είναι στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί εγώ τότε είχα δηλώσει. Δεν έχει σημασία. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν είχα δηλώσει ή δεν είχα δηλώσει συμμετοχή. Τέλος πάντων, και έβγαλε δικά της συμπεράσματα και ανέφερε προς το όνομα του Παύλου, προς το όνομα του Αλέξανδρου. Είπε ότι εγώ έβριζα τον Αλέξανδρο, γιατί εγώ την πήρα τηλέφωνο Μαρία και τη λέω για ποιο λόγο βγαίνεις και εκθέτεις. Τον Αλέξανδρο που έφυγε. Συγγνώμη, να τοποθετηθώ σωστά. Πήρα τηλέφωνο τη Μαρία Σοφία και τη λέω για ποιο λόγο βγαίνεις και με εκθέτεις έτσι σε όλο τον κόσμο. Σε έχω κάνει κάτι προσωπικό, γιατί μου έστειλε η μητέρα μου αυτό εδώ και μου λέει: αγόρι μου, τι είναι αυτά? Και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Και λέω για ποιο λόγο, καταρχάς με ονόμασαν Αντρέα. Άκυρο. Είπαν ότι δουλεύω στον πατέρα του Αλέξανδρου. Δεν, ναι. Με είπαν ότι δουλεύω στον πατέρα του Αλέξανδρου και 1000 ακόμα τα οποία δεν είχα δύναμη να τα ακούσω. Αλλά είχα εκνευριστεί πάρα πολύ. Γιατί εκνευρίστηκες επειδή είπαν ότι δουλεύω στον πατέρα του Αλέξανδρου? Όχι, όχι. Να τοποθετηθώ σωστά. Είπαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για μένα. Εγώ γι' αυτό στεναχωρήθηκα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα τραγικό να κάνω. Θα σας πω, γιατί εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον είχα σε εκτίμηση. Γι' αυτό στεναχωρήθηκα. Ναι, εννοείται. Εγώ με αυτή την κοπέλα είχα βρεθεί. Η Μαρία Σοφία που είπε στην Ρένια και μάλιστα την πήρε τηλέφωνο για να την προστατέψει, ότι εσύ έξω από το σπίτι έλεγες άσχημα λόγια για εκείνη. Πώς να πω, Μαρία, άσχημα λόγια, εφόσον δεν γνωρίζω τον άνθρωπο? Δεν έχει να λέει. Εγώ όταν βλέπω ένα πράγμα, είπε ότι. Μα δεν είπες μόνο λέει για την Ρένια, είπες και για άλλο παίκτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Ποιος είναι? Ρένια, ξέρεις για ποιον είπε? Ναι, μου είπε για τον Παύλο τον Παπαδόπουλο. Ό,τι μου είπε η Μαρία Σοφία, έτσι. Και εγώ όταν αναφέρθηκε το όνομα του Παύλου Παπαδόπουλου, είναι ο μάρτυρας ο Παύλος Παπαδόπουλος, φίλε μου, τι έκανα? Ήρθε με το κινητό. Πήρε το κινητό, δεν μίλησα καν. Εγώ λέω, ανέφερες λέω ένα όνομα? Μου λέει ναι. Σηκώθηκα, ήταν ο μάρτυρας και ο Γιάννης, που ήμασταν μαζί εκείνη τη στιγμή. Σηκώθηκα και πήγα στο δωμάτιο του Παύλου. Δεν τοποθετήθηκα εγώ για τον Παύλο. Λέω, να ο Παύλος. Τι είπα εγώ για τον Παύλο? Είχες δηλαδή στο κινητό τη Μαρία Σοφία και την πήγες ναι, στον Παύλο? Ναι, Μαρία, γιατί εγώ. Και τι είπε η Μαρία Σοφία? Είπε η Μαρία Σοφία τα δικά της. Είπε, άκουσε να σου πω κάτι. Είπε ότι έλεγε κάποια πράγματα ο Νοντάρης για μένα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ούτε την. Τον Οντάριο ούτε τη Μαρία Σοφία. Ναι, γιατί όχι όμως, ο άνθρωπος το ότι ήρθε με το τηλέφωνο στο δωμάτιό μου τον τιμάει πολύ. Θα μπορούσε να της πει ό,τι να της πει στο κινητό, να της το κλείσει και να πει δεν με ενδιαφέρει τι λες. Ήρθε μέσα στο δωμάτιό μου όπως έπρεπε να έρθει, μου είπε άκου να δεις, ό,τι σου λέει αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου έτσι. Της είπε, μου είπε κάποια πράγματα, είπε η Μαρία Σοφία κάποια άλλα πράγματα και κλείσαμε το τηλέφωνο. Λέω παιδιά, λέω, ακούστε μας που λέω κάτι. Τον Οντάριο δεν το ξέρω από έξω, τον γνωρίζω εδώ πέρα μέσα. Και να είπε κάτι παραπάνω δεν με γνώριζε. Okay. Μπήκε μέσα, αν και όταν μπήκε, με τη συμπεριφορά του δεν μου δείξε ότι έχει πει κάτι για μένα έξω κακό. Γιατί με τον μπήκε, είπε ότι σε έχω συμπάθεια από έξω, έχω φίλους που σε γνωρίζουν, μου έχουν πει τα καλύτερα, που αυτό μου δείχνει ότι δεν είχε και λόγο να πει κάτι άσχημο για μένα. Που θέλω να καταλήξω, Μαρία. Σα-ίσα είπε ότι με που θέλω, θα κάνει που θέλω να καταλήξω, ναι. Μαρία μου. Η κοπέλα αυτή με μένα ήθελε να κάνει σχέση. Εγώ δεν ήθελα να κάνω σχέση. Όσο αστείο και όσο περίεργο να σα φαίνεται, εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω με αυτή την κοπέλα. Και εγώ με αυτή την κοπέλα. Δεν έχω κάνει ακριβώς τίποτα το ερωτικό. Τι θέλει τίποτα. Να σε εκδικηθεί. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό μου δείχνει. Γιατί ποιος ο λόγος να βγει σε ένα δημοσιογράφο και να αναφερθεί προς το πρόσωπό μου 17 λεπτά. Ένα. Δεύτερον, ποιος ο λόγος να πάρει τη Ρένια τηλέφωνο και να της πει πράγματα για εμένα. Εγώ δεν έκρυψα κάτι. Δεν έκρυψα ότι δεν τη γνωρίζω. Εγώ με το που μπήκα στο σπίτι αναφέρθηκα πως τη ξέρω την κοπέλα. Αλλά εγώ δεν περίμενα ότι θα μου κάνει αυτό το πράγμα εμένα. Εγώ δεν έκρυψα. Εγώ ήξερα
Το είπα και στο Βασίλη, που ο Βασίλης έχει σχέση με τη Ζένια και η Ζένια είναι κολλητή τη Ρένια. Εγώ ήξερα ότι θα το μάθει η Ρένια. Δεν το έκρυψα, παιδιά. Απλά εγώ δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα στη Ρένια. Εγώ δεν είπα απλά συγκεκριμένα στη Ρένια το ότι. Ναι, γιατί δεν είχε τύχει. Ήθελα να μου κάνει εσύ, Μαρία, με αυτή την ερώτηση. Δεν εγώ κατάλαβα. Λέω το ότι εγώ. Δεν ήξερα ότι θα το έλεγα, δεν ήξερα ότι θα το μάθαινα να στο λέω. Όχι. Εγώ ήξερα ότι θα αναφερθεί κάποια στιγμή, γιατί είδα πάρα πολλά, πάρα πολλά βίντεο. Τι το είχα πει και εγώ. Άρθρα στα social media προ το πρόσωπό μου που είχε αναφερθεί η Μαρία Σοφία και περίμενα να μου κάνετε εσείς αυτή την ερώτηση. Και ήθελα να τοποθετηθώ μία φορά. Και εφόσον... Εγώ, για να είμαι ειλικρινής και όπως συμβαίνει πάντα, θα μιλήσουμε και με τη Μαρία Σοφία. Θα μιλήσουμε. Γιατί από τη στιγμή που μιλάς για εκείνη και έχει εμπλακεί η ίδια και λέει για σένα, για τη Ρένια και για τον Παύλο, θέλω να μας πει τι έχει συμβεί. Δεν θα μπορούσα να πάρω θέση όσο αφορά τον Αντάρη και τη Μαρία Σοφία, γιατί και τον Αντάρη τον γνωρίζω μια εβδομάδα και τη Μαρία Σοφία δεν τη γνώρισα καν. Νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Γεια σου, Μαρία Σοφία. Γεια σας. Τι κάνεις? Με βλέπετε, καλά σε εσύ. Βλέπουμε εσύ. Γεια σου, Μαρία Σοφία. Ναι, ναι, σας βλέπω. Λοιπόν, έχει γίνει συζήτηση σε σχέση με αυτά που είπες για τον Οντάρη. Ότι εσύ είπες ότι ο Οντάρης σου είπε, όταν είχατε συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη, ότι θα μπει στο παιχνίδι να παίξει με όλες και όταν του ανέφερε στη Ρένια, μίλησε απαξιωτικά για εκείνη. Ναι. Έχεις να συμπληρώσει κάτι? Να το πιάσω από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, επειδή γύρισε ο Νοντάρ, σε κάποια φάση με πήρε με βιντεοκλήση, μου είπε τα πράγματα τελείως διαφορετικά και πως θα ήθελα να τα παρουσιάσει ο ίδιος το παιχνίδι. Δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα. Δεν θα κερδίσω ούτε λεφτά, ούτε followers, ούτε φήμη, ούτε το να γυρίσω σπίτι ή να δημιουργήσω κάτι. Γύρισα και είπα αρχικά ό,τι είπα, γιατί ο Νοντάρης γύριζε και μου είπε τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε, ότι εγώ δεν θα μπω στο παιχνίδι, στο υπόσχομαι, στο υπόσχομαι, φιλούσε τα χέρια το ένα το άλλο, γιατί θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Οπότε ο Νοντάρης δεν καταλαβαίνω γιατί γυρνάει και λέει ότι δεν θέλω να κάνω σχέση και ότι δεν είχα σκοπό. Δηλαδή, πείτε μου ένα λόγο πραγματικά, τα παιδιά με γνωρίσανε 2 εβδομάδες, όσοι με γνωρίσανε, αν έχω ένα λόγο να πω ψέμα. Καλά, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το κάνεις για να βγεις πάλι και να σε δούμε και να σε ψηφίσει ο κόσμος να μπεις. Λέω, υπάρχουν πάντα. Σίγουρα, ναι. Κάποια... Αλλά όχι, δεν άλλο θα μπορούσε να βρει κάποιος γι' αυτό. Εγώ όμως θέλω να ακούσω τι θα πεις εσύ, θα ακούσω τι θα πει ο Νοντάρης. Δεν μπορούμε να σας κάνουμε ορό της αλήθειας για να ξέρουμε ποιος από τις δυο λέει την αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε. Θα κρατήσουμε τις πληροφορίες και για τους δύο. Μακάρι να μπορούσαμε. Εντάξει ρε φίλε. Δεν είσαι εκεί η υπόθεση ο Τζέι Σίμψον. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι μόνο για γέλια κατάσταση, αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ας ξεκινήσω την αρχή. Λοιπόν, ναι, έχω βρεθεί... χωρίς πολλές λεπτομέρειες, αλλά ναι, to the point, θέλω να μου πεις τι σου είπε για τον Παύλο, μάλλον ναι, πρώτα τι σου είπε για τη Ρένια και τι σου είπε για τον Παύλο. Λοιπόν, αρχικά να απαντήσω ότι τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε, γιατί έχουμε βρεθεί 2 φορές, ισχύει, ήταν όταν αποχώρησα και μου έλεγε στα μηνύματα ότι θέλω πάρα πολύ να σε δω και θέλω, επειδή μάλλον θα μπω στο παιχνίδι, θέλω μου λέει να μου δώσει κάποιες συμβουλές. Και το απαντάω και του λέω, έλα ρε Νοντάρη, του λέω τώρα, θες μόνο για το παιχνίδι, του λέω, και αν είναι μόνο του λέω αυτό, πολύ ευχαρίστως. Μου κάνει, όχι, θέλω να σε δω, μου έχεις λείψει. Από μία φορά που σε είχε δει? Γενικότερα μιλούσαμε, είχαμε επαφή. Είχε μου έστειλες μηνύματα εσύ, αραιά και πού. Μιλούσες μάλλον. Ένα αυτό. Μόνη μου μιλούσα εγώ. Εσύ μου έστειλες μηνύματα. Πρωτοβουλίες εγώ δεν έπαιρνα. Πάρε κάτω. Άβουλο τελείως. Λοιπόν, συνεχίζω. Τη δεύτερη φορά βρεθήκαμε και όλα αυτά. Του είπα τη δική μου εμπειρία για το παιχνίδι, τη δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα του λέω, αγύρισε και μου είπε ότι δήλωσε για σένα, μου λέει, συμμετοχή. Εγώ του λέω τώρα πλέον δεν είμαι μέσα στο παιχνίδι. Μου έλεγε κιόλας ότι θα ζητήσω, μου λέει, να μπει και όλα αυτά. Και τέλος πάντων, σε περίπτωση που δεν μπω, γιατί δεν εξαρτάται αυτό το Νοντάρι, το από μένα, εξαρτάται από τον κόσμο, είχε σκοπό να κάνει σχέση μαζί μου μέσα στο παιχνίδι. Μου έλεγε προφανώς ποια θα διαλέξω, αλλά θα παίζω, μου λέει, με όλες. Και του λέω, τι εννοείς, του λέω, θα παίζεις με όλες? Θα έχεις, του λέω, εμένα, ας πούμε, σαν βασικιά και θα κάνεις παιχνίδι, μου λέει, με όλες? Και μου κάνει, ναι. Και του λέω, σοβαρός, του λέω, είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή, του λέω, και μου το λες? Πρώτον αυτό, για να τα πω περιληπτικά. Δεύτερον, του λέω, εφόσον εγώ δεν είμαι μέσα, η μόνη αυτή τη στιγμή που δεν έχει σχέση είναι η Ρένια. Είναι λογικό, του λέω, να πας προς τη Ρένια, ας πούμε, σαν κοπέλα ελεύθερη.
και μου έλεγε τι λες με τη Ρένια. Τέλος πάντων, δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε, γιατί έλεγε άσχημους χαρακτηρισμούς. Είπα και στη Ρένια ότι μιλούσε άσχημα για αυτήν. Μάλιστα. Όσο για τον Παύλο, τον Παπαδόπουλο, άμα θέλετε, εγώ πραγματικά σας κάνω το σταυρό μου, το έκανα και στη Ρένια. Όχι, παιδάκι μου, για όνομα του Θεού. Δεν θα βάζουμε το Ευαγγέλιο εδώ, τι λέμε. Θέλω να... Όχι, μην το κάνεις. Ότι δεν λέω ψέματα, δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Τι, ότι βρίζω τον Παύλο, ας πούμε, τον Παπαδόπουλο, ότι έχω κάποιο θέμα μαζί, τι τη Ρένια. Εκείνος έβρισε τον Παύλο. Έλεγε ότι δεν τον μπορεί καθόλου, δεν μπορεί την ηρωνία του και όλα αυτά. Και ότι δεν θα, άμα έρθει εμένα και μου μιλήσει, μου κάνει ηρωνία, δεν έχω πρόβλημα, μου λέει, να παίξουμε και ξύλο. Εγώ δεν έχω να κρύψω ούτε τίποτα στον Παύλο. Εγώ, αν είχα πει κάτι για τον Παύλο, θα το έλεγα και τώρα και θα βγάζα και το μικρόφωνο και θα έφευγα. Και θα έλεγα, ναι, Παύλο, συγγνώμη, το είπα. Βγάζω το μικρόφωνο και θα έφευγα να με βλέπανε, να με βλέπει όλη η Ελλάδα. Και θα έλεγε τι έκανε. Εντάξει, για τη Ρένια. Εγώ για τη Ρένια είχα πει ότι η κοπέλα είναι πάρα πολύ ενεργή και αυτό μου αρέσει. Όπως είπε, όπως ανέφερε η ίδια, δεν είχα πρόβλημα να το εκφράσω και μπροστά της. Εγώ γενικά όταν έχω να πω κάτι, το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλακι μου ποτέ. Και η Ρένια μπορεί να καταλάβει και να σας πει μόνη της ότι εγώ δεν πήγα καθόλου με 100% προς το πρόσωπό της. Πηγαίνω πολύ σιγά και μου λέει, και το έχει καταλάβει και η ίδια ότι πηγαίνω πολύ σιγά. Μου λέει, δεν μου έχει δείξει ακόμα τίποτα. Θα σου πω για τη Ρένια τι έχει γίνει, το πούμε μετά. Αλλά όσο είμαστε σε σύνδεση με τη Μαρία Σοφία. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα ακόμα στη Μαρία Σοφία. Αν θέλει η Ρένια να ρωτήσει. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω να πω στη Μαρία Σοφία είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για τελευταία φορά, μην ασχολείσαι μαζί μου. Γιατί αν ασχοληθεί παραπάνω με μένα, θα ασχοληθώ και εγώ παραπάνω με σένα. Σήμερα στην σύνδεση που είχαμε με τη Μαρία Σοφία, ακούσαμε δύο διαφορετικές απόψεις. Εγώ δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν και από αυτά που έχω περάσει εδώ, ποτέ η αλήθεια δεν είναι κάπου στη μέση. Πιστεύω πως ένας από τους δύο έχει δίκιο. Και πιστεύω πως αυτός είναι ο Νοντάρης. Ό,τι δήλωση και να έκανα για μένα και τον Νοντάρη ήταν για μένα και τον Νοντάρη. Δεν ανέφερα πουθενά τι σκοπό είχε να κάνει με τη Ρένια, ακριβώς, είτε στο παιχνίδι είτε για τον Παύλο. Πουθενά. Με τη Ρένια μίλησα χθες προχθές. Και αυτό μετά από πάρα πολύ σκέψη, ακόμα και στον Παύλο, μπορείτε να το ρωτήσετε, δεν το έχω στείλει κανένα μήνυμα. Θέλω να πω ότι δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στα παιδιά. Δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Όχι, όχι. Και με τη Ρένια το σκεφτόμουν, γιατί με τη Ρένια έμενα μαζί, κοιμόμουν μαζί, είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ήταν η μόνη κοπέλα βασικά που είχα έρθει τόσο κοντά με στο σπίτι. Και λέω, απ' τη μία, τη το είπα, ότι δεν ήθελα να σου πω κάτι, γιατί λέω, μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να θέλει να ξεκινήσει κάτι, γιατί να βγω εγώ κακιά. Επίσης, έγινε ό,τι έγινε, γιατί γυρνούσες και μου έλεγες μπροστά μου, σε μένα, ότι δεν θα μπω στο παιχνίδι και στο υπόσχομαι, εφόσον είσαι έξω και θέλω να ξεκινήσουμε κάτι. Και γιατί το είπες τότε, επειδή μπήκες στο παιχνίδι? Όταν μου κάνει αυτό το πράγμα και όταν μου λέει ότι θέλω να είμαστε μαζί και ότι δεν πρόκειται να μπω στο παιχνίδι και ξαφνικά το βλέπω μπροστά στην κα... Τα πήρες. Στην οθόνη. Εκνευρίστηκες. Το λογικό δεν είναι. Και γι' αυτό βγήκες να τα πεις. Γι' αυτό βγήκα να τα πω, ναι. Γιατί ένιωσα ότι με κορυδεύει. Έχει εκδίκηση αυτό. Έχει εκδίκηση αυτό. Ναι, με έχει εκδίκηση. Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Αλλά δεν λέω ότι είπα και... Άρα έχει συνέστημα. Άρα ένιωθες κάτι για τον Νοντάρη. Γιατί αν κάποιος μας πει ένα ψέμα, μπορεί να μας περάσει και ντούκου άμα δεν μας νοιάζει καθόλου. Σίγουρα άμα δεν μας νοιάζει καθόλου θα μας περάσει ντούκου. Θα μας πειράξει αν νιώθουμε κάτι γι' αυτόν. Το καταλαβαίνω, δεν είναι κακό. Μα είναι ψέμα όταν ο άλλος παίζει μαζί σου. Δηλαδή να σου λέει δεν πρόκειται να μπω στο παιχνίδι, δεν έχω λόγο το ένα το άλλο. Και okay. Θα ξεκινήσουμε, ωραία, κάτι. Σε ευχαριστώ, Μαρία Σοφία. Εγώ χάρηκα πολύ που σε είδαμε. Λάκια. Γεια σου, Μαρία. Γεια, Μαρία Σοφία. Εντάξει, δεν θα ξέρουμε ακριβώς ποτέ. Δεν έχει νόημα, αλλά ήταν μια παρέμβαση για να έχεις κάποια στοιχεία. Η Χριστίνα θέλω να μου πει γιατί είπε ότι είναι καλύτερα να γνωρίζεις όλους και μετά συγκεκριμένα. Γιατί με αυτά τα παιδιά συνυπάρχω κάθε μέρα και πες ότι εγώ είμαι μόνο με τον Παύλο και μιλάμε και κάτι γίνεται. Μετά τι θα είμαι μόνη μου και... Εννοείς κάτι γίνεται, δεν κολλάει η σχέση. Ναι. Μετά δεν θα είναι άσχημο να μην μπορώ να μιλήσω σε κάποιον ή να κάνω πάρει με κάποιον άλλον. Ο Παύλος ερώτησε για να ξέρει αν είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Ναι. Εσύ, Παύλο, έχεις αισθήματα? Κοίταξε να δεις αισθήματα. Νιώθω κάτι πολύ ωραίο για αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, μου αρέσει και δεν έχω ούτε έξω στη ζωή μου εκδηλώνω με τόσο πολύ, ούτε εδώ πέρα μέσα νομίζω πως έχω δείξει ένα τέτοιο πρόσωπο. Και θέλω να δείξω πράγματα. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν το κάνω επειδή πρέπει ή κάτι. Θέλω και το κάνω. Αυτό.
Και δεν τη ζήτησα να κάνει τα ίδια. Εννοείται αυτό. Και θέλω και να γνωρίσει τα υπόλοιπα παιδιά. Το έλεγα και δίπλα στο σπίτι. Δεν θέλω να την πιέσω. Θέλω να του γνωρίσει όλους. Εγώ στη συζήτηση που είχατε ένιωσα ότι η Χριστίνα ένιωσε λίγο εγκλωβισμένη. Ότι ήρθε, της άρεσε, σου άρεσε και μετά εγκλωβίστηκε σε μια κατάσταση σαν να πηγαίνετε για σχέση χωρίς να έχει γνωρίσει τα παιδιά. Άστε να μιλήσει, για εκείνη το λέω. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που είπες. Όχι ότι δεν μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Αλλά σαν να κλειδώθηκε σε μια σχέση και. Ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω πάντως πως έχω την εκλείδωσα κάπου απλώς. Όχι εσύ, μπορεί να μην είναι δικό σου το θέμα. Αλλά κατάλαβα από τον τρόπο που μιλούσατε ότι αισθάνεται πιεσμένη και νομίζω ότι είναι καλύτερα να είστε πιο. Εγώ τη το είπα κιόλας. Θέλω να γνωρίσεις και τους υπόλοιπους. Δεν έχω πρόβλημα. Εννοείται πρέπει να τους γνωρίσεις. Απλώς το αμοιβαία εννοώ ότι ξέρεις τι. Να. Θέλω και τα βγάζω αυτά που βγάζω, τα συναισθήματά μου απέναντι της έτσι. Απλώς είναι το θέμα ότι κάνεις κάποια στιγμή με την πολύ γνωριμία να μην σου πει τι, Παύλο. Κάνεις εσύ, αλλά. Όχι, να στο πήρε, Παύλο. Ναι, okay, γίνονται αυτά. Εδώ γίνονται και σε σχέσεις και σε γάμους. Ναι. Δεν είναι. Γνωρίζεστε μια εβδομάδα. Δεν μπορεί να. Πει. Όχι, λίγο το κάνω. Μα δεν τις είπα ποτέ. Αυτό είναι που την εγκλωβίζει. Κατάλαβες, δεν το κάνεις. Απαιτήσεις από σένα, ενώ δεν σε ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχω απαιτήσει κάτι καμιά φορά. Αυτό είναι απαίτηση. Το εντάξει να μιλάς και με τους άλλους, αλλά μην γυρίσεις κάποια στιγμή να μου πεις. Είναι σαν να τη δεσμεύεις από τώρα ότι είστε μαζί. Δεν γίνεται να δεσμευτεί με έναν άνθρωπο. Όχι, ίσως είναι λάθος η συμπεριφορά μου. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, είναι λίγο. Αλλά γενικά ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πιέζω καταστάσεις και ούτε και προτρέχω. Απλά το λέω γιατί μου είπαν ότι μας έχουν βάλει λίγο την ταμπέλα ότι είμαστε μαζί με τον Παύλο. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Και θες να βγάλεις αυτή την ταμπέλα. Ναι, γι' αυτό ίσως ένιωσα λίγο ότι. Ωραία, το ξεκαθάρισα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζευγάρι που επίσης δεν ξέρω αν είχε ταμπέλα, έχει ταμπέλα και σας βλέπω πάρα πολύ. Και να κάθεστε μακριά και τον Τερζόπουλο πολύ σκοτεινιασμένο. Ναι. Τι έγινε. Κοίταξε, μετά τον καλά που είχαμε την Παρασκευή, η αλήθεια είναι ότι όπως είδες, έκανα τον μπαμ. Ήταν αυτό που. Η σταγόνα. Ναι, που ξεχύλισε το ποτήρι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά. Δύο μέρες ήμουν πάρα πολύ χάλια. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με όλη την κατάσταση. Με την Κατερίνα ψυχραθήκαμε λίγο η σχέση μας στο κομμάτι αυτό. Λόγω του ότι. Ξέρεις, θα στα πάρω από την αρχή. Όταν μπήκα στο παιχνίδι, δήλωσα ότι μου άρεσε η Κατερίνα από την πρώτη στιγμή. Εννοείται πως αυτό το στήριξα μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και στον καλά. Κάθε φορά προσπαθούσα με κάθε τρόπο αυτό που λέω να δείχνω ότι το εννοώ. Και ότι βρίσκομαι εκεί. Η Κατερίνα, απ' την άλλη, την καταλαβαίνω. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν όταν ήρθα σε πολύ άσχημη φάση, ήταν και αυτή πάρα πολύ πιεσμένη. Είχε βγει από ένα χωρισμό, γνωριζόταν με ένα άλλο άτομο. Ίσως μπήκα κι εγώ ανάμεσα σε αυτό το. Ανάμεσά τους, δεν ξέρω. Ανάμεσα εννοείς. Στον Μπιλ και απλά την Κατερίνα. Ήταν μια κατάσταση που τη θέλω, δεν τη θέλω και ξαναθέλω και δεν ξαναθέλω. Και εγώ μπερδεύτηκα, δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε ουσιαστικά. Έκανα και εγώ την προσπάθειά μου, της άφησα το χώρο της. Αυτό το παίρνω από την αρχή για να δούμε πού έχουμε φτάσει. Την άφησα να επιλέξει από μόνη της. Οπότε στο κομμάτι, το πώς είναι η Κατερίνα απέναντί μου, δεν έχω κανένα παράπονο. Μου έχει δείξει με τα χίλια ότι με ήθελε. Το λέω με ήθελε γιατί τώρα δεν ξέρω αν με θέλει ακόμα. Τι έγινε μετά τον καλά, λοιπόν. Θα σου πω. Αυτό που είπα εγώ στην Κατερίνα και μάλλον την πίεσε, η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό είμαι εδώ πέρα δεν την έχω πιέσει καθόλου, ούτε στο κομμάτι του πώς θα συμπεριφερθεί, ούτε στο να πέσω από πάνω της. Της είπα ότι ίσως χρειάζομαι στο κομμάτι ότι επειδή μας βλέπουμε βίντεο στο βίντεο κάθε δύο μέρες και νιώθω ότι μας χτυπάνε, όπως σου είπα, και τρώμε χαστούκια από πολλές πλευρές, και ακόμα και εμείς στο σπίτι έχουν υποθεί γνώμες οι οποίες λένε ότι η Κατερίνα δεν με θέλει. Ότι ίσως θα ήταν πιο καλό για να είμαστε πιο σταθεροί σαν σχέση και για να προχωρήσουμε παρακάτω και να είμαστε δυνατοί σαν ζευγάρι, να είμαστε δυνατοί και σαν μονάδες. Δηλαδή, εγώ σαν μόνος μου, σαν Παύλος, είμαι δυνατός και για τους δυο μας, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορώ να αντέξω αυτή τη διαδικασία. Δεν το καταλαβαίνω πιο. Εννοώ ότι όταν ακούω κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με εμένα και την Κατερίνα και να μου λένε ότι η Κατερίνα δεν με θέλει, εγώ δεν μπορώ να πείσω όλους τους υπόλοιπους ότι όντως η Κατερίνα με θέλει. Η Κατερίνα πρέπει να πάρει με τη στάση. Όπως μου βγαίνει, δεν μπορώ να μου λες ότι δεν μου αρέσει αυτό που βγάζεις και 4 εβδομάδες μου λέει. Με λίγα λόγια μου είπε ότι 4 εβδομάδες που με γνώριζε, μαζί με τη μία που κιόλας που μου είχε δει πως ήμουν και σε τη φάση και μπήκε εκεί, ότι πιεζότανε και ότι φταίει η αναποφασιστικότητά μου που τον έχει κάνει και πιέζεται και δεν νιώθει καλά και δεν. Ωραία, εντάξει. Οπότε. Και τώρα εσύ τα ακούς αυτό και πιέζεσαι περισσότερο. Ναι, και δείξε κάτι παραπάνω, εγώ αυτό δείχνω. Αυτό μπορώ να δείξω, αυτό δείχνω. Και αυτό που λες ότι δεν παίρνω θέση για σένα, εδώ πολλές φορές δεν παίρνω θέση για εμένα. Για σένα, εγώ θέλω να πάρεις θέση. Δεν θέλω να πάρεις για μένα. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν έπαιρνε. Δεν μπορέσω να στηρίξω και τον άλλον. Το πρόβλημά μου. Καλά μέσα μου. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν έπαιρνε θέση για μένα. Το πρόβλημά μου δεν έπαιρνε θέση για εκείνη. Έπρεπε να το κάνω εγώ. Απλά. Αν ρωτήσω εγώ την Κατερίνα αυτή τη στιγμή,
Γιατί δεν κάνεις σχέση με τον Τερζόπουλο, τον θες? Ένιωθα πολλές φορές ότι έρχομαι κοντά, γιατί σιγά σιγά γίνεται αυτό. Δεν είμαι και ρομπότ. Δεν γίνεται να πατήσεις το κουμπί και να πεις «Α, τον θέλω». Αλλά έκανα μια προσπάθεια και ήρθα πιο κοντά. Ένα κουμπί πατιέται και λες «Τον θέλω». Δεν έχω καταλάβει να γίνεται σε διάρκεια μήνα. Σιγά σιγά, δεν είναι μια διαδρομή με τρένο. Όταν θέλεις κάποιον, φάση... το νιώθεις πολύ σύντομα. Όχι, ήρθε σε φάση που δεν εμπιστευόμουν εγώ τον εαυτό μου. Έτσι πως ήμουν. Γενικά. Αυτό. Εγώ πώς θα την εμπιστευτώ, όταν δεν εμπιστεύω καλά, καλά εγώ. Και όταν είμαι εγώ γενικά έτσι μπερδεμένη και πιεσμένη, σκέφτομαι. Εδώ. Άρα σκέφτομαι σε, και από εκεί. Σε τι έχω άδικο σε αυτό που λέω? Εκεί που άρχισα να χαλαρώνω και να έρχω. Δεν αμφισβητεί κανείς. Ούτε εκείνη έχει άδικο, γιατί μιλάμε για συναισθήματα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Φυσικά δεν θα την πιέσει κανείς να νιώσει κάποια πράγματα. Απλά προφανώς δεν τα έχει τα συναισθήματα αυτά. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Και δεν είναι και κακό, γιατί πιέζεται και αγχώνεται. Μην αισθανθεί και ενοχικά. Δεν ευρίασα για αυτό το λόγο. Της είπα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει να καταλάβει τι θέλει πραγματικά, τι νιώθει πραγματικά, για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να μην ακούμε το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Θέλεις να συνεχιστεί αυτό? Όχι. Θέλω να μείνω μόνη μου. Θες να είσαι μόνη σου. Πραγματικά. Και είναι και, είναι νομίζω ότι έτσι απελευθερώνεται και ο Παύλος ο Τερζόπουλος, ο οποίος έχει και αυτός πιεστεί πάρα πολύ. Δηλαδή και εσύ έχεις πιεστεί, αλλά επειδή είναι στο χέρι σου. Εκείνος έχει υποστεί, το προστατεύει, είναι από κοντά. Πώς το άκουσες αυτό? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά τη είχα αφήσει ένα. Και τώρα που μιλήσαμε, τη άφησα ένα παράθυρο ανοιχτό, ότι αν ήθελε μπορούσε να το δει. Αλλά οκ, καταλαβαίνω ότι θέλει να μείνει μόνη της, γιατί εγώ πραγματικά τη θέλω. Και πραγματικά αυτό που είπα το εννοώ. Δεν θα πω γεια, είμαι ελεύθερος, πάω να δω τώρα ποια είναι ελεύθερη να πάω να προχωρήσω. Εγώ θα σκεφτόμουν κάτι, αλλά τέλος πάντων. Μην με παρεξηγήσετε. Όχι, όχι, δεν σκέφτομαι έτσι. Αν η Κατερίνα πιστέψει ότι μετά από μια εβδομάδα, επειδή είναι και ο Μπίλ εδώ πέρα, που ξέρω ότι ίσως ενδιαφέρεται ακόμα για την Κατερίνα, μπορεί και όχι, αυτός ξέρει. Αν δει η Κατερίνα ότι της, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο με τον Μπίλ και να προχωρήσει μετά από μια εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, επειδή είσαι εδώ. Απλά και έγραψε εκεί ότι αν δεν έχω αυτό που θέλω, δεν θέλω τίποτα. Λέω μήπως πάει προς τα εκεί. Καλώς να είναι μαζί. Εγώ δεν θα έχω κάποιο θέμα. Δεν πρόκειται να έρθω σε καμία περίπτωση σε σύγκρουση με τον Μπιλ. Οπότε το αφήνω εκεί. Ο Τερζόπουλος και η Κατερίνα σήμερα είπαν πως δεν είναι ούτε αυτοί μαζί. Δεν νομίζω πως φταίει ο Μπιλ για το χωρισμό τους. Αν και ίσως να υπάρξει μια επανασύνδεση με τον Μπιλ. Τζόνι, Αλεξάνδρα, σταματήσατε το φλερτ σας. Τι έγινε, παρεξηγηθήκατε? Τι, Αλεξάνδρα, τι? Όχι, όχι. Απλά θεωρούμε ότι και οι δύο ότι καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Αυτό το λέτε σε κάθε επεισόδιο σχεδόν. Δηλαδή, μπορεί να μην το λέτε ο ένας τον άλλον, αλλά κατεβαίνει ο Τζον, επηρεάστηκες από τον καλά, από το. Καθόλου δεν με επηρεάσει. Δεν καλά, δεν μπορεί να με επηρεάσει για έναν άνθρωπο. Τι σε έκανε? Σκέφτηκα αυτές τις μέρες που είχαμε τώρα ξεκουραζόμασταν και είπα ότι σε συναισθηματικό επίπεδο σίγουρα μου αρέσει η κοπέλα την ώρα που κατέβηκε. Την είδα πάρα πολύ όμορφη. Ο συναισθηματικό τη κόσμο έδειξε. Ναι. Ναι, φώτισε. Ειλικρινά τώρα, ναι. Όμως, βάζοντας κάτω με τη λογική μετά, κατάλαβα ότι σε πολλά πραγματάκια ίσως να υπάρχουν κάποιες διαφορές, το οποίο θα μας φέρει σε ένα τέλμα, θα τελειώσουμε δηλαδή. Και είναι άδικο να κρατάω έναν άνθρωπο να τον γνωρίζω, χωρίς να. Γιατί όταν φλερτάρουμε κάποιον, το συναναστρεφόμαστε. Συναναστραφήκαμε, είδα κάποια πράγματα, είδα κάποια πράγματα. Στις 5 μέρες μαλώσαμε τις 3. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Ναι. Σήμερα είναι Δευτέρα. Θέλετε να πούμε ότι είναι η πρώτη Δευτέρα του Power of Love και να εξαιρέσουμε τη Ζένια και το Βασίλη? Ναι, παιδιά. Όχι, να τους χωρίσουμε και αυτούς. Την Άννα και το Γιάννη. Έχει λυσάξει ο Τζόνι. Πριν ήρθε στο τραπέζι, την κοίταγε μέσα στα μάτια και της έλεγε γλυκόλογα. Ωραία, ο Τζόνι, μπορεί να ανταποδώσεις με την πρώτη σου αγάπη. Την Έρτζη. Μαρία! Μαρία, σε παρακαλώ, προσπαθώ να τους συντονίσω. Μέρα στο σπίτι. Καλησπέρα, Τζόνι. Μάτζικ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Το παιχνίδι είναι καινούριο. Όλα είναι φρέσκα. Fresh. Δεν έχω καταλάβει. Αφηθείτε. Θα σας δω. Θα ψηφίσετε για αρχηγό. Ναι. Άντρα αρχηγό. Θα έρθω να σας δω μετά. Ελπίζω να δω και κάποια πράγματα σε νέες. Σήμερα μας είπε ο Τζόνι και η Αλεξάνδρα πως θα το αφήσουν στο φιλικό κομμάτι. Εγώ πιστεύω πως πολύ καλά κάνουν τα παιδιά και δεν ξέρω ποτέ, ίσως και να τους βγει καλύτερα στο φιλικό. Δεν έχει βγει αρχηγός. Λοιπόν,
Αναχικός Λύκος, ίσον Γιάννης Μιλωνόπουλος. Για να δούμε τι θα καταφέρει. Επειδή είπε κάτι για πλάκα στον καλά και εγώ του φώναξα λίγο παραπάνω, θα ψηφίσω το Φάνο. Εντάξει, του φώναξα, η αλήθεια με στεναχώρησε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε, τον αγαπάω. Αν κάτσε να βάλω και σίγμα. Λοιπόν, στο Φάνο για αρχηγό της φυγιού. Ψηφίσω το Γιάννη, όχι μόνο επειδή είναι φιλαράκι μου, αλλά επειδή θέλω να είναι αρχηγός μαζί με την Ανούλα μου. Τελή επιτυχία, λοιπόν. Next one, please. Next one, please. Thank you. Τώρα δεν ξέρω να γράφετε έτσι, αλλά και να μην γράφετε δεν πειράζει. Καλή καρδιά να έχουμε, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Δικό μου τον Φάνο, γιατί τραβάει πολλά από μένα τον τελευταίο καιρό στο δωμάτιο και γι' αυτό τον ψηφίζω σαν αρχηγό. Διότι έχει πάρα πολύ ενέργεια στο σπίτι και σαν αρχηγός πιστεύω θα έχει ακόμη περισσότερη. Αυτό, γιατί δεν θέλω να φτάσω σε σημείο να ενοχλούμε, να τον βλέπω να εξελίσσεται κάτι με άλλη, γιατί δεν πάλι. Έχω κάτι. Αυτό. Όχι αυτό. Και πάλι να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, όπως είχε συμβεί τότε. Όχι, τότε τώρα δεν θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Πώς δεν θα συμβεί, αν συμβεί. Τώρα, άμα κάνω ένα τόσο βήμα, θα είναι επειδή είμαι σίγουρη. Αλλιώς δεν το έκανα όλο αυτό για τίποτα. Εννοείς ότι αν κάνεις κάποιο βήμα με κάποιο παιδί, τέλος πάντων, θα είσαι σίγουρη πλέον ότι θες να είσαι σε σχέση βγει, μαζί του. Το λέγω εδώ που είμαι, έχω φύγει. Αλήθεια. Έχω ζητήσει. Δεν έχω πιεστεί πάρα πολύ εσύ.
Όταν πιέζεσαι από καταστάσεις στο σπίτι, είναι εκτός του γκαλά, εκτός του ερωτικού. Ναι. Πολλές. Okay. Ναι. Τύπου από την αρχή μου πιεσμένη εγώ, από την αρχή που ήρθα στο σπίτι. Πιεζόμουν με τον Παύλο, πιεζόμουν με την κατάσταση με τη Λένα, πιεζόμουν μετά με τον Παύλο και προχώρησα πολύ γρήγορα, με κρίνανε, προχώρησα. Ναι. Με όλα, ήρθα να πιέζομαι, κατάλαβες. Με αυτό με τον καλά πιεζόμουν. Οπότε τώρα, δηλαδή θέλω κάτι που θα πάει πολύ όμορφα και θα είμαι πολύ σίγουρη και θα βγει πολύ φυσικά. Μπαίνει ο Μικιάης στο σπίτι της αγάπης. Για ελάτε. Δηλάκο μου, θα τα πεις μετά, μετά. Ρε κάτσε στη θέση σου. Για ελάτε όλοι. Δυσκολόμαστε, άκαψε παιδιά. Για να μην παρέξει γίνει δυσκολάση. Όχι, όχι. Μετά. Ποιος θα μου φέρει την κάλπη. Μέρση μπή. Όχι, θα σηκωθεί ποιος. Πού είναι η άλλη δίπλα. Φάνο, αυτή είναι η δουλειά σου. Όχι, όχι, εντάξει, θα συνδεθούμε. Ο Φάνος σήμερα είναι μελαγχολικούλης. Όχι, νομίζω καλά είναι. Ωραία, ας πάει κάποιος να φωνάξει τους άλλους. Δεν έμεινες από εδώ. Ήμουν εδώ. Α, τώρα εδώ. Έχει δύο λεπτά πήγα. Δεν το είδα. Δεν το είδα γιατί γινόταν η ψηφοφορία. Και στη διάρκεια της ψηφοφορίας γίνανε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Για τις οποίες θέλω λίγο να μείνω. Μάλλον στις οποίες θέλω λίγο να μείνω. Θέλω να ρωτήσω την Κατερίνα που μιλούσε με την Άννα. Όσο σιγά κι αν το έκανε. Είπες ότι μπορεί και αν τον δω να φλερτάρει με άλλη να με ενοχλήσει. Λίγο. Εννοείς τον Τερζόπουλο. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Όχι, απλά δεν κατάλαβα. Α, ναι. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω και τον Μπιλ, που όταν η Άννα του είπε τι έχει γίνει με τον Γιάννη και δεν θες ούτε καλημέρα, είπες ότι ο Γιάννης άλλα σου έλεγε στο δωμάτιο. Ναι. Τι σου έλεγε στο δωμάτιο. Γενικά χαρακτήριζε τα παιδιά εδώ πέρα, τον Παύλο, τον Τζόνι. Γενικότερα τα παιδιά κάπως διαφορετικά. Όχι, πες μου πώς, το είπες. Α, ότι εγώ λέει. Τι έχουν πάθει μαζί, γιατί ήταν για καφέ, για φαγητό, δεν κατάλαβα που ήταν. Και κάπως μιλάνε για μένα τα παιδιά. Και εγώ, τι λένε αυτοί για σένα, λέει, και εγώ δεν ήμουν. Τους είπε πεινασμένους. Ναι, δεν ήμουν για τους πεινασμένους, λέει, και απ' έξω και που είσαι με χρειαστά, σηκωθώ να φύγω, βαρέθηκα. Και ξαφνικά βλέπω ένα Γιάννη, ο οποίος από την πρώτη μέρα με το που ήρθαμε στην παράθεση, κόλλησε με τα παιδιά. Και λέω, δεν γίνεται τώρα, παιδιά, να τρελαθούμε εδώ πέρα. Όταν λες κάποιον τέτοια πράγματα, πώς γίνεται να το κάνεις τόσο πολύ παρέα. Και είναι αντιπροσωπεία για μένα αυτό, και δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Και ο λόγος που ξεκόβω για του καλημέρα φαίνεται είναι αυτός. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει για, σε μένα για κάποιον άλλον και στον άνθρωπο πει για μένα. Αυτό είναι νόμος. Νόμος. Γιάννη, έχεις να πεις κάτι. Στην κρίση των παιδιών είναι, των αντρών, να πιστέψουν ότι θέλουν. Μάλιστα. Ενδείξεις και αποδείξεις δεν έχω. Ενδείξεις και αποδείξεις. Ναι, για αυτό το συγκεκριμένο δεν έχω. Δεν θέλω να μιλήσω. Ωραία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σεβαστά ό,τι λέει. Τα παιδιά ξέρουν, οι άντρες είναι εδώ όλοι. Αυτό λέει ο άντρες είμαστε όλοι, για το δείχνουμε εκεί όμως. Ωραία. Είναι αυτό που έχει ξαναπεί ο Γιάννη Τσάμπα. Είναι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άμα υπήρχε χρέωση, δεν θα λέγει κανένας τίποτα. Εντάξει, οκ, οκ. Είπε αυτό που θέλει να πει. Εντάξει, οκ. Τελειώσαμε. Παρακάτω. Τέλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού των ανδρών μετά την ψηφοφορία σας. Μπιλ. Τον οποίο Μπιλ πολύ καλά τον υποδέχτηκαν τα κορίτσια. Ανάρπαστος ήταν πριν. Διαγώνια είναι η δικιά μου. Τι? Διαγώνια είναι η δικιά μου. Αυτή είναι η δικιά σου. Ευχαριστώ, Ρεφάνη. Που με τον Μπιλ δεν είχες πολύ καλή σχέση πριν. Εγώ ότι εγώ θέλω να του δώσω μια ευκαιρία και να τα κάνουμε όλο το σπίτι να είναι καλό, οπότε το έκανα και σαν ένδειξη καλή σελίδα. Ωραία. Βλέπει και κατάλαβε ότι είναι γενικά τα γράμματα για αυτό το σχόλιο. Ψυχή της ψυχής μου. Μην του δίνεις πολύ αέρα, γιατί μετά... Αφού δεν με βλέπει φιλικά. Γι' αυτό. Ναι, όχι επειδή μου ρίξε χ στο καλά. Θέλεις να πεις επειδή δεν σε βλέπει ερωτικά και είπες επειδή δεν με βλέπει φιλικά. Η γλώσσα λανθάνουσα. Άστο. Όχι, δεν με βλέπει φιλικά. Αυτό. Άρα σε βλέπει μόνο ερωτικά. Ναι. Α, ήθελε. Είπα αυτό. Σουτ. Σουτ, ερωτικά τη βλέπεις. Και εσύ και όλοι οι άντρες στο σπίτι. Αλλά αυτή δεν σας θέλει. Εντάξει.
Έτσι δεν είναι. Και ο Τζόνι. Και ο Τζόνι λέει, το έχω πιάσει κι εγώ. Ο Παύλος πιο πολύ. Ο Παύλος να είναι top. Ο Βασίλης. Ποιος. Δεν σε βλέπει ο Βασίλης. Δεν τον θέλω εγώ. Λοιπόν, έχουμε μία ψήφο για τον Μπιλ. Μία για τον Γιάννη. Μίστερ Μιλωνό, εσύ το έγραψες. Μπορεί. Μίστερ Μιλωνό. Μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Μπουρέκα. Μπουρέκια. Μία για τον Φάνο. Μία ο Μπιλ, μία ο Γιάννης, μία ο Φάνος. Μία για τον Παύλο Τριζόπουλο. Έχουμε μία ο Μπιλ, μία ο Μιλωνόπουλος, μία ο Φάνος, μία ο Παύλος Τριζόπουλος. Φάνος, φαγάκια. Κατερίνα Φάνο. Όχι, δεν θα γράψω. Φαγάκια. Έτσι, Κατερίνα, ναι. Φαγάκια, μασαζάκια. Είσαι... Έξτρα φουλ περιποίηση. Δύο λοιπόν ο Φάνος, μία ο Μιλωνόπουλος, μία ο Βασίλης, ο Μπιλ. Μία ο Τριζόπουλος. Μία ο Νοντάρης. Άρα με δύο είναι ο Φάνος μπροστά και από μία η υπόλοιπη. Άλλη μία ο Γιάννης. Δύο ο Γιάννης, δύο ο Φάνος. Μία ο Μπιλ, μία ο Τριζόπουλος, μία ο Νοντάρης. Άλλη μία ο Τριζόπουλος, δύο ο Τριζόπουλος, δύο ο Φάνος, δύο ο Γιάννης. Και κάποιοι θα γράφουμε επίθετο και κάποιος έλεγε για τα επίθετα. Τι έλεγε. Ότι άμα λέμε με τον άλλο με το επίθετο το γουστάρουμε. Ο Βασίλης τον γουστάρει. Δεν το αμάδω και το γουστάρει. Τρεις ο Φάνος. Θα φάμε. Φαγάκια. Θα φάμε. Ο κύριος Πουρέκο. Μία για τον κύριο Πουρέκο. Οπότε τρεις ο Γιάννης, τρεις ο Φάνος, δύο Τριζόπουλος, μία ο Φάνος. Θα πάρεις κασέρι. Όχι, ψώνι. Μία ο Φάνος. Τερζόπουλος, Τερζό κιόλας. Ποιος το έγραψε εγώ. Εσύ ποιος, Παύλος. Λοιπόν, έχουμε τρεις ο Τερζόπουλος, τρεις ο Γιάννης, τρεις ο Φάνος, μία ο Νοντάρης, μία ο Μπιλ. Φάνος. Τέσσερις ο Φάνος, τρεις ο Γιάννης, τρεις ο Τερζόπουλος, μία ο Νοντάρης, μία ο Μπιλ. Μιλωνό. Και είμαστε τέσσερις ο Φάνος, τέσσερις ο Γιάννης, τρεις ο Τερζόπουλος, μία ο Μπιλ, μία ο Νοντάρης. Ονομαχία. Γιάννης. Πέντε ο Γιάννης, τέσσερις ο Φάνος, τρεις ο Τριζόπουλος. Γιάννης. Έρχεται, παιδιά, η ομιλία. Και η τελευταία. Μοναχικός λύκος, το λύκος με ωμέγα, μωρέ. Καλό, ε. Εσύ δεν το έγραψες. Εσύ το έγραψες. Με το ωμέγα. Τέλεια. Καλό, ε. Και εσύ πώς λέγεται ο λύκος, βρίσκεται την κόμμα. Λύκος. Λοιπόν, παιδιά μου, αρχηγός του σπιτιού των ανδρών είναι ο Γιάννης Μιλωνόπουλος. Χρειαζόμαστε που μην κάθεσαι, ανεβαίνεις και βγάζεις. Αν μπορώ να αποκαλέσω πλέον κορίτσι μου, θα μπαίνεις να ενώσουν τις δυνάμεις μας. Και να κάνουμε πράγματα μαζί. Δύο είναι καλύτερα από ένα. Ωραία. Νομίζω, Άννα, πρέπει να δείτε να τον φιλήσει. Ευχαριστώ. Να κατέβω. Έλα, Άννα, Πουρέκα. Έλα, φιλήξω μάνα από εδώ. Κατεβαίνω. Πάρε, τι γίνεται εδώ. Κατεβαίνω. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Είδατε, δεν είναι τίποτα να κατέβει ένας υποψήφιος και μετά να το ψηφίσουμε. Τα είπε πολύ ωραία. Τέλεια. Εννοώ και στη ζωή, στις δημοτικές, στις βουλευτικές. Όχι. Τσακ, τσακ, έτσι γινόταν τα πράγματα. Δεν να τα βάλω. Δεν ξέρω, κάπου βάλτα. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάνε να γίνουν πολλά πράγματα εδώ. Νομίζω ότι και εσείς την έχετε την αίσθηση περισσότερη. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
γιατί θα ζήσουμε το Power of Love επιτέλους. Και επίσης, κάντε άλλη μια φορά το σταυρό σας, συμπληρώσατε 8 ώρες!